Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή που αγκομαχώντας κατάφερε για ακόμη μια ημέρα να βρίσκεται στην ώρα του. Τα καλοκαιρινά ωράρια των λεωφορείων εκτρέπουν λίγο και, την, και το δικό μας προγραμματισμό. Όχι δηλαδή πως και τα χειμερινά. Αλλά άντας μην γκρινιάξουμε πρωί πρωί. Οφείλουμε να ξυπνάμε από τις 4.30 για να παίρνουμε τα λεωφορεία μας. Να είμαστε στην ώρα μας. Για να μην έχει κανένας παράπονο, ούτε ο οργανισμός ούτε και εγώ. Να είμαστε απλά. Το γλιτώσαμε τον Αντίνο. Πέρασε νομίζω και δεν ακούμπησε τα περιβόητα καιρικά φαινόμενα. Και καλά κάναν και δεν ακουμπήσαν, είναι η αλήθεια. Λέω και με την παραμικρή βροχούλα δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι. Καλημερίζω και τη συντροφιά μου σήμερα. Δεν είμαι μόνος, έχω απέναντί μου την γκουρού του στοιχήματος, την προφήτησα Χριστίνα. Έχεις πάρει να μας δώσεις εκατομμύρια τι... Πάρτε χαρτί και μολύβι. Ό,τι βρούμε, ό,τι βρούμε θα τα βάζουμε. Τι θες να σου πω τώρα να πούμε? Αυστραλία, Νουπουλού, Queensland. Δεν θα σου βρω Βιετνάμ, θες να παίξουμε Βιετνάμ? Να σου πω τώρα εδώ Κανχώα, Μπιντόινγκ. Αυτά είναι δύο ομάδες. Τι είναι? Δύο. Δύο ομάδες είναι, διάλεξε. Κανχώα, Μπιντόινγκ. Ναι, ναι, ναι. 3-1. 3-1, γράφτε εδώ. Διάλεξε, τι σε ενδιαφέρει τώρα εδώ να... Ποια σε εμπνέει, ποια κάτι, Ιδονησία σε εμπνέει? Κίνα. Ευρώπη Under 19, Εκουαδόρ, Β' Εκουαδόρ, Γερμανία, Ομπερλίκα, Μπάγερ Βοράς. Είναι πια τώρα, ξέρω εγώ, πέμπτο-έκτη εθνική και της Γερμανίας. 1-0. 1-0 γενικά, έτσι ας πούμε, να υπάρχει. Θες να παίξουμε Φιλιππίνες, θες να παίξουμε Λετωνία, θες να παίξουμε Μαλαισία. Λετωνία. Λετωνία, κάτσε σε πω τώρα εδώ ένα λετωνικό. Πρέπει να τα ανοίξουμε αυτό. Καρόστα, LDZ, Cargo παίζουν σήμερα. 0-2 λέγεται. Και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, θα έχει η σημερινή μας εκπομπή. Πάντα είναι εκπομπή προφητείων, πάντα είναι εκπομπή προβλέψεων. Η μέγιστη εκπομπή στα λεγακισμού. Το λόγο επειδή από τώρα και μέχρι τις 8 στα ότα σας. Καλημερίζουμε το φίλο μας στο φούρνο που λέει άρχισες που άρχισες αμέσως, ένα λεπτό ρε εσύ. Δηλαδή αντί να βγούμε 6 ώρα που... Πες τα παιδί μου, πες τα παιδί μου. Αντί να βγούμε 6, βγήκαμε 6 και 1, άρχισες που άρχισες, αλλά τουλάχιστον λέει παίζεις κομματάρες. Έτσι παίζουμε λίγο dance, λίγο μπιτάκια 90's. Έφερα και το σκληρό μου σήμερα να ανανεώσω τις μουσικές της εκπομπής, αλλά δεν βρίσκω θύρα USB στον υπολογιστή να βάλω μέσα τον κι άλλο. Τι είναι τα... Θα δυνάμωσα, τι λες μάρα. Άσε μας μωρέ που τώρα... Σε βάζω εδώ για να χορέψεις. Μπιτσόμπαρο θα το κάνουμε. Πρωί, γιατί πρωί, πρωί, δεν κατάλαβα. Αν ήσουν έξω τέτοια ώρα θα ήσουν στο πικ. 6 ώρα θα πέσε κουματάρες ο DJ. Στις Χαλκιδικές τουλάχιστον αυτά, στα Αχώγια και στα τέτοια. Δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται τα καινούργια τα μαγαζά, δεν τα επισκεφτόμαστε, είμαστε γέροι. Κυκλοφορεί και αυτό το application, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έχει γεμίσει το Facebook με φωτογραφίες χρηστών οι οποίοι ανεβάζουν το πώς θα είναι όταν γεράσουν. Το έχεις δει? Ναι, το είδα, το είδα. Τι είναι, ναι, αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Δεν είναι καλό κινητό ίσως. Είναι iPhone αυτά, iPhone είναι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Εφαρμογές στην κάμερα. Εφαρμογές στην κάμερα. Ναι, πώς το κάνουμε? Από πού, γιατί το κάνουν όλοι και εμείς δεν το έχουμε κάνει? Γιατί μένουμε πίσω σε εξελίξεις? Γιατί να πρέπει να... να είμαστε γέροι. Έχει ανεβάσει μια καταπληκτική φωτογραφία ο Ζάχος, ο Ντρούλινγκ. Το που μοιάζει εκπληκτικά τον Ιβάν Σαββίδη, ένας παραγωγός του Λίμπερο είναι το... στην απογευματινή ζώνη. Μοιάζει αρκετά, είναι ο παδός του Άρεος. Μοιάζει αρκετά τον Ιβάν Σαββίδη. Το βλέπω να το μεταφιέζεται και να πηγαίνει. Στόχος του είναι να μεταφιεστεί, να πάει να μπει μέσα στην Τούμπα. Δώστε μας τα κλειδιά αυτά τα τέτοια. Και να ρίξει τον μπάχο στα τάρταρα. Το όνειρο του κάθε Αργιανού και τούμπαλι το όνειρο του κάθε Παοξή είναι επίσης. Α,
ακριβώς το ίδιο. Και το όνειρο του Ηρακλειδέα είναι ο οποίος έχει τώρα το δικό του Γκαϊλέ, το δικό του Νταλκά. Υπάρχει ένα ζήτημα σήμερα. Αποκατάσταση στις τάξεις, υπάρχει μια σχετική ελπίδα. Μήπως και ο Ηρακλής βρεθεί να αγωνίζεται εν τέλει την επόμενη σεζόν στην Super League 2. Γίνονται προσπάθειες, η ΕΠΟ αναγνώρισε ότι η υποβιβασμή του Ηρακλέως ή το άδικη. Έχει ξαναγίνει αυτό, έχει ξανανέβει, έχει κερδίσει κατηγορία έτσι ο Ηρακλής και γενικότερα από αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως αίσθηση είναι ότι υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ίσως και κάτι να του συμβεί. Αυτά και άλλα πολλά που λένε και στις περισπούδαστες εκπομπές. Finally θα επικρατήσω το σημερινό λόγο, επειδή μπορεί και όχι. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Τι λέει. Τα ψάκια. Τα ψάκια, ναι. Τι ήθελα να σε πω. Εντάξει, δεν άρχισες τόσο πολύ. Αλλά όχι και 6-1, 6-4, 6-5. Απλά... μας ακούει και τα αφεντικά εδώ πέρα. Εγώ την πάτησα. Να ξέρεις. Τραγούδι τίτλων. Εντάξει, δεν εγώ την πάτησα γιατί πάντα έχω το ρολόι πιο μπροστά 10 λεπτά. Γιατί για να τρέχουν, για να τρέχουν τα μαλλιωτάγαρα εδώ πέρα να αγχώνονται. Πάντα το έχω 10 λεπτά, είναι πολιτική αυτό. Ναι, τι κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς με έβγαλες καπιταλιστή, τουλάχιστον να λειτουργήσουμε έτσι. Εχθές Χριστίνα το γράψαμε τραγούδι. Και λέει, λειτουργήσε λέει καπιταλιστικά λέει. Αυτός έδωσε τις εντολές και το γράψαν άλλοι και κάνανε και ράνανε. Αυτό δεν το ευχαριστώ. Έχω άδικο. Αφού και εσείς δεν το γράψατε από μόνοι σας, έπρεπε να σας πει γιατί εμένα δεν μου γράφετε. Όπα, να το, πάρτα. Ναι, α, ναι, βγήκαμε. Να γράψουμε την καρδιά σου. Ναι. Ενώ ο Φωτιάδης που με έγραψε την οικοδομή. Ο Φωτιάδης το κάψε με την καρδιά του. Καθόταν εκεί με ροδούλη με ροφάι. Το σκεφτότανε. Σήμερα την ψηλιάστηκα. Εγώ λέω θα είναι η Χριστίνα, την ψηλιάστηκα. Έχω πλέον τόσο εμπειρία από την εκπομπή. Εμπειρία καλεσμένων. Εμπειρία καλεσμένων. Ναι, ναι. Εμπειρία. Ξέρουμε για τα προγράμματα. Ποιοι κάνουν, ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν. Κατάλαβε. Τι θα γίνει. Όλοι περιμένουν, όλοι. Είμαι στην αναμονή για το 7-10. Όταν θα κάνω εκπομπές 7-10, όλοι θα πούνε τώρα μάλιστα, τώρα έρχομαι. Θα με στέλνουν μηνύματα. Ναι, ναι. Εγώ δεν αυτό. Με τον Μπάφι θα παίρνει εμάς, Μπάμπη μου, που ερχόμαστε στις δύσκολες τις ώρες. Σε 6 ώρα ήμασταν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές. Εγώ αύριο βαριέμαι να θέλω. Μ' αρέσει στην κερκίδα, δεν θέλω στο. Θέλω να είμαι από ακροατή. Ναι, βέβαια. Είναι τόσο δύσκολο είναι η φανέλα μέσα του λόγου επειδή. Ναι, ναι, έτσι. Για να κάνω κριτική, κατάλαβε. Να κράζω, αλλιώ δεν μπορώ. Κράζει, θαυμάζει. Είναι σαν τους πώς πάνε οι συνδεσμοί τους, δεν πάνε μετά στη διοίκηση ας πούμε και κάνουν και... Ναι, συνάντηση, επίσκεψη στην προπόνηση. Να είμαι αντιπολίτευση. Επίσκεψη στην προπόνηση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, εννοείται. Ναι. Τι έχεις λέει, ακούς, ο Παφούλιας λέει, εχθές που πέρασε από το μαγαζί λέει ότι πήρες λέει είναι κερασμένα από αυτόν, να ξέρεις. Εντάξει, οκ. Ναι, είπε λέει να το κεράσεις λέει, ό,τι πάρει λέει και αυτά είναι... Ψυχάρα, είναι άπλα πάνω. Ναι, χθες δεν είχε το κρουασάν, δεν είχε πολύ μερέντα. Πάλι δεν είχε. Καταγγελία. Ναι. Σε περιμένω τώρα κατηγορία. Και εμείς είμαστε η φαγανή της κερκίδας. Απ' έξω. Πάμε στη διοίκηση και απαιτούμε. Θα κάνουμε κατάληψη. Πώς κάναμε στα σχολεία για περισσότερο τυρί στις τυρόπιτες. Ναι. Έτσι. Τι ήθελα να σε πω. Τι ήθελα να ξέχασα. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, εντάξει. Θα βάλω εγώ σε ανοιχτή, θα πάρω τον Παφούλια για να το βάλω σε ανοιχτή κρόση επειδή δεν έχει κάρτα. Και δεν το βάζω γιατί παίρνει άλλε εκπομπέ, κατάλαβε. Έτσι. Για να μην παίρνει άλλε εκπομπέ και τελειώνει η κάρτα και μετά δεν έχει να πάρει εδώ να πούμε. Μα πήρε και του ακροατέ. Έγινε, τα λέμε σε λιγάκι. Φίλια, τσαου. Ποιο ο Φούρνας τώρα τι έχει καραϊχάει. Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ομιλεί με μηνύματα. Πέρα από ότι ομιλεί με όλου διατηλεφώνου. Με τον Παφούλια ανταλλάσσουν και κάνουν και τσάτ. Το συγκλονιστικό με τον Παφούλια, μου δείχνει μερικά μηνύματα, είναι ότι γράφει ακριβώς όπως μιλάει. Πώς τα καταφέρει, είναι συγκλονιστικό, έχει επινοήσει δικιά του γλώσσα. Δικιά του γραφή. Είναι μοναδικό. Όπως ακούς ρε παιδί μου με τον τρόπο που μιλάει. Καλημέρα, ποιο είναι εκεί. Με τον ιδιαίτερο του αυτόν τρόπο ας πούμε, τον μαγικό. Έτσι ακριβώς γράφει και τα μηνύματα.
Το περίεργο θα ήταν να γράφει κανονικά τα μηνύματα. Γιατί, άλλο γραπτό λόγο. Αλλιώ θα ήταν σαν να είναι στημένο ο προφορικό. Σωστό, σωστό. Ένα τώρα έχει την, το προσωπικό του στίγμα αφήνει κάθε φορά. Καλημέρα στην γραμμούλα, μα περίμενε. Καλημέρα. Καλώ το να. Σε έκανα challenge. Το είδα, πώ γίνεται αυτό. Λοιπόν, θα σου πω. Ναι, με του γέρου. Θα κατεβάσεις, θα γράψεις στο τι κινητό έχεις. Τώρα κάνουμε και διαφήμιση, τέλος πάντων. Όχι, μην εντάξει μου πεις. Ναι. Θυμήθηκα. θα πας στο store σου. Ναι. Και θα γράψεις face up. Στο story του Facebook. Store. Στο store θα γράψω. Α, στο store του Facebook θα γράψω face όχι up. Όχι στο store του Facebook, στο Play Store στο να Play Store. Κατεβάσεις. Παιδιά, δεν ξέρω να... Δεν όχι ξέρω. Στο Facebook το store. Στο Play Store. Ναι. Να κατεβάσει εφαρμογή. Ναι. Να κατεβάσει εφαρμογή. Και μάλιστα που κατεβάζει εφαρμογή, δεν ναι, 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 ναι. Θα γράψει face up. Mm-hmm. Θα κατεβάσει τη face up, θα πει μια φωτογραφία ή μια, θα βάλει μια παλιά σου φωτογραφία. Mm-hmm. Θα βάλει να φαίνεσαι πιο γέρο. Τι γέρο, δεν μπορεί να φάνε εγώ πιο γέρο. Δεν γίνεται. Μπουκι είμαι. Μπουκι. Ναι. Και θα σε κάνει. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί εγώ βλέπω... είμαι ίδιο ο πατέρα μου. Δεν το ξέρω με τον πατέρα σου, εντάξει. Έτσι το λέω ρε παιδί μου, ναι. Πώς με έβγαλε. Ναι, 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 ναι. Γιατί ρεαλιστικότατο. Και φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος τώρα που μπορεί να κάνει scroll down και τα λοιπά στα social media. Αισθανόμαστε να κάνω εκπομπή στο Zoo Radio. Κάνω λίγο scroll down. Και... oh my god. και βλέπω ότι έχει κατακλείσει, εγώ λέω είναι γέροι και λέω τι έγινε ρε παιδιά να πούμε. Πώς γεράζανε έτσι. Ναι, φοβήθηκα ότι ξύπνησα 30 χρόνια μετά. Ότι επιτέλους κοιμήθηκα, έπεσα λίγο έτσι να πάρω έναν υπνάκο. Και η μηχανή του χρόνου σου δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Λέω σαν να παρακοιμήθηκα σήμερα, γιατί είδα το τέτοιο. Αλλά μετά είδα ότι έχουμε Μητσοτάκη και ησύχασα. Αλλά θα μου πεις και μετά από 30 χρόνια πάλι Μητσοτάκη θα έχουμε. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα. Έτσι δεν ήταν πριν από 30 χρόνια είχαμε Μητσοτάκη. Ναι. Τώρα ξανά έχουμε. Στα 30 χρόνια νομίζω ο ιός. Όχι μπορεί, πάλι όχι μπορεί. Μητσοτάκη. Να το παίξουμε από τώρα. Διαρκές στοίχημα. Βάλτο. 2-1. Δεν παίζεται 1-0-5 θα. Ούτε καν θα δίνει κανονικότατα. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά πληρωθήκαμε. Αγόρι μου, νάτες. Με γεμάτε. Το ρεπορτάζ, πώς λες τα αθλητικά. Με γεμάτε στις τσέπες. Ναι, έτσι, έχει αλλάξει ψυχολογία. Ναι, παλιά ήταν είδηση για να πληροφορήσω και το ξέρω όταν πληρωνόταν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων. Ήταν πρωτοσέλιδο. Wow, σήμερα πληρώθηκαν. Χαμός έγινε. Ναι, κανονικά, κανονικά. Έτσι, και τη σήμερα ημέρα είναι είδηση όταν πληρωνόμαστε κι εμείς. Και είσαι έτοιμος. Δεν παίρνουμε και ένα εκατομμύριο. Καλά, εντάξει, οκ. Ό,τι και να πήρες, δεν μου λες άδεια δικαιούσε. Άδεια δικαιούσε. Ναι, βέβαια θα πάρω. Αγόρι μου, αυτά είναι. Φαντάζομαι όλοι μαζί όταν θα πάω κι εγώ και να είμαστε κομπλέ. 10 μέρες θα λείπω. Αυτά είναι. Παραλία Κατερίνης. Έτσι, εξωτικά, εξωτικά. Μόνο εξωτικά πηγαίνω εγώ. Μάλιστα, ωραία. 10 μέρες, 5 μέρες είναι δηλαδή, με το Σαββατοκύριακο και βάλτα καμπλά, μέσα, ναι. Σουξουμούξου, κάτι βγαίνει. Κάτι βγαίνει. Είναι 10 ημέρα και καλό είναι, καλό είναι. Αρκεί. Όχι, δεν αρκεί, αλλά κάνει τη δουλίτσα του. Να είμαστε και αυτάρκεις. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Μουντ διακοπών. Μουντ διακοπών, μωρέ, το ξεχάσαμε. Με τις βροχές, ρε μπάμπι, καλοκαίρι είναι τούτο. Ξέρω τι να κάνω. 20 βαθμούς, χθες είχε κάτω από 20 βαθμούς. Καλέ, στην Κοζάν είχε 8. Στην Κοζάν είχε 8 κανονικά. Γενικά όλη η Βόρεια Ελλάδα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Βροχές, ο άστατος καιρός. Αλλά σήμερα φαίνεται να τα ξεπερνάμε αυτά. Θα καλυτερεύσουν τα πράγματα και το καλοκαιράκι θα αρχίσει σιγά σιγά να επανέρχεται. Όταν θα φτάσουμε ως πού τους 27 λέει εδώ. Σήμερα θα βγει μέχρι και ο Λιάκος στους ουρανοί. Ποιος? Α, ο Ηλιάκος. Ναι, ο Λιάκος έτσι το λέω. Μαγκιάρε τώρα, σε παρακαλώ, αυτά είναι τώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, αν μας περίμενε. Δεν μας περίμενα. Ναι, βέβαια. Μικρές απορρίψεις με τις οποίες μπορούμε να ζήσουμε. Με τις μεγάλες μπορούμε. Και με τις μεγάλες μπορούμε. Γενικά μπορούμε να ζούμε από απορρίψη. Άστα, θα πω εγώ τώρα, Χριστίνα μου, να μην ανοίξω την καρδούλα μου. Σε εξαιρετική κατάσταση η καρδούλα μου. Τα λέμε και αυτά, κάναμε εκεί τις εξετάσεις. Και με χαρτί γιατρού πλέον. Με χαρτί γιατρού. Αλλά δεν μπορώ να ισχυρίζομαι πλέον καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες. Σαν μικρού παιδιού είναι. Μας έλεγε ένας φίλος στη δουλειά του πήγανε για τους κάνανε υπάρχει ένας νόμος ας πούμε από 30-40 άτομα και πάνω
επισκέπτεται γιατρός σε κάποια επιχείρηση, σε ένα εργοστάσιο και πήγαινε ο γιατρός και τους έλεγε όλους την μπέκα εξέτασή μου. Καρδιά σου, σαν μικρού παιδιού, δεν έχουν ξαναδεί. Δεν έχουν ξαναδεί για καρδιά. Είστε σίγουρα γιατρός. Αλλά αυτό γιατρό δεν τον θέλεις. Σε αυτό να πληρώνεις να πηγαίνεις τώρα στους άλλους. Να σου φτιάχνει λίγο και τη διάθεση, ρε παιδί μου, τι. Είμαστε τώρα σε διαδικασία. Φέρτε μου εξετάσεις να κάνω. Φέρτε μου, τις περνάω όλες. Φέρτε μου και το λόγο. Φέρτε το προφήσεση. Και αυτό θα το περάσω. Εν μια νυχτή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Καλημέρα και εγώ είμαι. Α, καλημέρα και σε κάποιο μπατμανίδι. Έτσι. Δεν ήξερα, Χριστίνα, ότι έχεις παρέα. Σήμερα έχω ένα μικρό εδώ πέρα. Να ξέρεις, στο Βιετνάμ το ανώ είναι μεγάλη παράγκα. Με τα στοιχηματικά, το έχει πει κιόλας και έχουν εκεί και το ρύζι, τα έχει πει ο Σαββόπουλος αυτά, να μην τα ξαναλέμε. το πυρπόλησαν το ρύζι και κανονικά. Φούρναρη, η σειρά είναι, μάλλον στον Κρίς, Κρίς, μην ξαναπάρεις δεύτερος, η σειρά είναι Φούρναρη, Λευτέρης, Κατερίνα. Μετά εγώ, μετά παίρνεις άμα θέλεις. Έτσι. Αυτή είναι η σειρά. Να τη δείτε το πρωτόκολλο. Ναι, βέβαια. το πρωτόκολλο. Βέβαια. Τώρα δεν ξέρω τι στοίχημα έχεις χάσει, Χριστίνα, και έρχεται τέτοια ώρα. Γιατί πάντως... χθες ο τεράστιος κουβάς που δεν βγήκε ούτε μια φορά ο Λευτέρης. Ναι, δε, κάτι θα του είχε. Δεν βγαίνει, λέμε πού είναι. Βγαίνει, λέμε γιατί βγαίνει. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι, ρε φίλε, εμείς είμαστε ανικανοποίητοι. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε πραγματικά. Σήμερα περιμένουμε τον Αράου, θα μας δώσει εξηγήσεις. Κύριε Μπάμπη, καλημέρα. Να μας πείτε για τα νέα αγόρια εκεί της Ελβετίας, για την ομάδα που έχουν. Ποια τα νέα βόδια. Young Boys. Α, νέα αγόρια. Πλάκα στην πλάκα, αυτή είναι η μετάφραση. Κάτσε, Young Boys. Ναι, Young σημαίνει. Είναι από το Young, το Young. Ναι, το λένε πιο βαριά. Θα βγει, θα μας τα πει μετά. Θα μας πει για τις offshore του Υπουργού. Θα μας τα πει κανονικά για το Καντόνι. Μάλιστα. Εντάξει, θα το μαζέψει μετά η κυρία Μαρίκα. Ωραία, είναι μια χαρά. Νέα αγόρια, ίσως να είναι εξέλιξη στο New Kids on the Block. Young Boys on the Block. Να ακούσουμε κανένα New Kids. Το Πετρίτσι μόνο δεν μας λέει, δεν ξέρω. Δεν έχει βάλει φρένο η κυρία Μαρίκα για το Πετρίτσι. Παλές εποχές. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Προς το παρόν και εδώ είμαστε για να επανέλθουμε. Η ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ κέρδισε, τη βλέπω σε καλό δρόμο. Πιστεύω τον επόμενο γύρο να κληρωθεί με τον Ολυμπιακό. Να δώσω και συγχαρητήρια στον Χριστόφορο, γιατί η μία ομάδα του Μαρινάκη κέρδισε την άλλη ομάδα. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, επίδειξη δύναμης 3-0 την Κρατεά Νότιχαμ Φόρεστ. Ναι, κέρδισε την άλλη ομάδα του Μαρινάκη. Την ομάδα που είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης. Δεν είναι πρόεδρος. Ναι, αλλά δεν είναι στο ίδιο πρωτάθλημα. Δεν είναι στο ίδιο πρωτάθλημα να δίνω στον άλλο δανεικούς. Σε ποιο άλλος. Θα βγει ο Πασχάλης να μας πει για τους δανεικούς. Λοιπόν, τα λέμε. Τσάου, τσάου. Σουάρε μαγκάμου. Κλαμπ, κλαμπ, κλαμπ. Και βαλέ, το βάλε, το βάλε. Είναι μιξάρις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξυδική Σταυρούπολη. Τι έγινε. Ακούς, καταγγέλω αυτό ήθελα να πω, ρε, το σημαντικό, ρε, που πρέπει ο κόσμος όλο να το μάθει. Καταγγέλω αυτό το face up, γιατί εμάς τους αδύνατους μας βγάζει πιο γέρους. Στους χοντρούλιδες, δεν σας έχει τόσο ρητίδες κι αυτά. Επειδή έχετε μαγουλάκια κι αυτά. Ναι. Ποιοι εσάς. Βγάζει πιο όμορφους. Χοντρούλιδες. Ποιοι εσάς. Ποιοι εσάς. Μήπως έχει να κάνει. Ναι, βέβαια, εσείς ξερακιά. Όποιος έχει στιγμή να μοιάζει, δεν είπα όνομα. Ναι, λέω γενικά, δεν μιλάμε. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι τρεις. Οι ξερακιανοί. Πέντε άτομα που ακούμε, ακούνε χιλιάδες όλο τον πλανήτη. Τα λελέ και ξερακιανοί αδύνατοι. Δεν έχουν ψυχή μέσα τους. Δεν έχει το αίμα τους. Πολύ θα γεράσετε γρήγορα επειδή δεν ευχαριστιέσαι τίποτα. Το λίγο φαγητό, γι' αυτό είστε αδύνατοι. Δεν είναι μόνο ευχαριστή, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Δεν έχουν λίγο λίπος να κάψουν αυτό να φανερωθεί. Δεν κατάλαβες. Είναι ένα καμπανάκι. Είναι καμπανάκι για το μέλλον. Αυτό φίλε, να ξέρεις πάντως, αυτό που λέμε με το λίπος και αυτά, εγώ βλέπω και στην μπάλα τεχνικά, βλέπεις κάτι να πούμε μεγάλο. Που είναι πολλά κιλά και παίζουν και είναι σκυλιά. Πολλά κιλά μπάλα δεν λέμε. Από πού βγαίνει η έκφραση. Ποιος? Πολλά κιλά μπάλα. Πολλά κιλά μπάλα, ναι. Είναι και τρέχουν και ένα σπριντ σαν τις αρκούδες που είναι μέσω δάσους που κάνουν εκεί τα... που τρέχουν 70-80 χιλιόμετρα την ώρα και αυτά που λένε. Τρέχουν τόσο για αυτά. Ναι, τρέχουνε, λένε, τρέχουνε. Σουάπα, ρε. Μέσω δάσους. Και έχουν να κάψουν και βλέπεις κάτι άλλο ξεραγιανούς ή ψοφάνε εκεί μέχρι το 45-50 ναι. Ήταν αλλαγές. Ποιος άρεσε. Βέβαια, βέβαια, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
Και τι να πω, έβαλαν, δεν ξέρω τώρα αν το έχει κάνει πάει κάπου το πήρε το μάτι μου, έβαλαν και τους παίκτες του ΠΑΟΚ τους κάνανε αυτή την εφαρμογή. Α, έχει γίνει όλοι δηλαδή. Όλοι. Θα είναι, ξέρεις ποιος θα ήταν ο πιο άσχημος παίκτης. Ποιος? Ο Λιμνιός, ποιος θα είναι πιο άσχημος. Ναι, ο Γέρος. Σαν ο παππούς εκεί με το μουστακάκι εκεί στο Βόλο εκεί να πίνει τσίπουρα. Ο Λιμνιός, δεν τον κόβω κι αν έτσι. Ο Βαρέλα ήταν σαν το Μόργαν Φρίμαν. Ναι, πού είναι αυτό που το έχει στο σάιτ. Καλά, θα στείλω, έχει φωτογραφίσει. Καλά, ο Σβιντέρσκι ίδιος ο Κουμόχ. Ναι, ίδιος και τώρα νομίζω έχει φάτσα. Ο Σβιντέρσκι έχει λίγο φάτσα 50χρονου. Ήδη. Ναι. Ο Πασχαλάκης να πούμε εντάξει εκεί το μαλλί άσπρο με τα μουσια άστρα ξέρω εγώ. Θα σας στείλω, θα σας στείλω. Στείλω, να το δούμε, στείλω να το δούμε. Μάλιστα, ωραία. Ναι, ναι, έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Βαβή. Α, καλώς τον, νάτος. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστινάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Μποντζόρνο, Χριστίνα. Μποντζόρνο, ναι, 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 καταλαβαίνομαστε. Τι είπε ρε, πω, τα ψάκια σου. Κούρασε ρε. Με κούρασε. Τα ψάκια σου. Κουραστικός άνθρωπος είναι ρε. Τι για τέτοιο, πω. Όλοι θέλουν να λένε γι' αυτό, να ρε. Φτάνει ρε. Φτάνει. Ξέρεις τι, να βγαίνεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις, εντάξει. Δεν είναι για χόρδας ρε τα ψάκια. Δεν είναι ρε. Αλλά πού να ξέρει από ράδιο και από τηλεόραση. Μάθε του μπαλίτσα. Μάθε του μπαλίτσα. Λοιπόν. Αύριο Λάκησε, δεν έρχεται. Ρε. Από το λόγο επειδή ποιο μοιάζει. Ο Φορτούνης. Θέλω να μου πεις. Ο Φορτούνης ποιον μοιάζει. Ναι. Άμα το βρείτε. Λουκα... Έχετε και χτυπάτε και live για το λόγο επειδή. Live. Χτυπάτε τώρα. Μάλιστα. Τώρα. Δεν μου έρχεται με ποιο μοιάζει ο Φορτούνης. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για δώσ' το look-alike. Πα... Παγκόσμια αποκλειστικότητα. Εδώ πρώτη, ναι, ναι. Σου έχω δύο τραγούδια για το λόγο επειδή. Κάτσε ο Φορτούνης. Με ποιος μοιάζει ο Φορτούνης. Μετά. Α, μετά, μάλιστα. Αυτό είναι ναι. Το, τα άκου λίγο. Ωραία. Εγώ είμαι αυτός. Δώστε μπάμπι. Μπα δεν είναι. Μπα δεν είμαι εγώ μάλλον. Γιατί ακούω. Πόσο χειροκράτημα. Ακούω πολύ σφύριγμα. Ποιος είναι. Έχεις να πεις τίποτε. Ναι, ποιος τραγουδάει. Μπάμπι είναι στο live. Που ήρθαμε μαζί με το ταψάκια. Α, εγώ τραγουδάω. Μπράβο, ναι, μπράβο. Αγόρι μου, ναι, ναι. Πόσο κόσμο είχαμε. Δεν το θυμάμαι. Δεν σε αναγνωρίζει. Δεν με αναγνωρίζει. Έχω ωραίος. Και το δεύτερο, το αλλά δεύτερο. Θα το κάνω σε λίγο. Μετά, σε λίγο για να κάνουμε. Μάλιστα. Απλά θα μα πούνε από το λόγο επειδή ο Φορτούνης πιο μοιάζει από. Μεγάλο διαγωνισμό. Μεγάλο διαγωνισμό. Με ποιο μοιάζει ο Φορτούνης. Θα το ψάξουμε και εγώ τώρα δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου. Αλλά λοιπόν, κάνω καφέ μόλι τελείωσε. Ψήσε καφέ να στα πω. Είσαι κουραστικός, ρε, τα ψάκια. Φιλιά, Σε λίγο. Το ένα καλύτερο από τα άλλο, τα ψάκια σου κουρασανάκια. Η μοναδική, είπαμε, εκπομπή που ο κόσμος προαναγγέλει τον εαυτό του. Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, αυτό στα παγκόσμια χρονικά του ραδιοφόρου. Να βγαίνουν οι ακροατές και να λένε σε λίγο. Κάνω καφέ και ζευγάρι. Κάνω καφέ, εντάξει. Είμαστε τόσο παρέα τελικά. Πώς παίρνεις ρε παιδί μου ένα φίλο και λέει κάτσε λίγο να κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω το ντομάτι. Τα ξαναλέμε σε λίγο ρε παιδί μου, θα σε πάρω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Απλώς πας για διάλειμμα. Ναι. Μια καλημέρα, καλά να περνάτε. Αναφορώ τώρα. Αναχωρείς για δρομολόγιο ή για διακοπούλες μήπως? Όχι, για διακοπές. Αγόρι μου. Πού πηγαίνεις? Πάω προς τα κάτω, η οικογένεια είναι προς τα κάτω. Έχω εδώ Καλαματιανή απέναντί μου, γι' αυτό ήθελα να το πεις. Ναι. Καλά, καλημέρα. Πού πηγαίνεις Καλαμάτα συγκεκριμένα? Στα Αρφαρά. Πού είναι αυτό, το ξέρεις Χριστίνα? Ξέρω, ναι. Έχω πεις από εκεί, δεν το ξέρεις, μάλιστα, ωραία είναι. Η Χριστίνα... Έχει Καλαμάτα Βιόρια. Τώρα είναι Δήμος Καλαμάτας, έτσι κι αλλιώς. Α, είναι κοντά. Ναι. Τριγύρω έχει τόσο ωραία μέρη εκεί να δεις και να κάνεις τα μπανάκια σου, τα ξέρεις έτσι κι αλλιώς. Μια χαρά, πότε θα σε ξανά έχουμε κοντά μας? Πρώτο Θεός, 2 Αυγούστου. Ωραία. Πρώτα, να περάσεις πολύ καλά, να ξεκουραστείς. Καλή συνέχεια και εσείς ό,τι και να κάνετε. Πούμε. Θα τα πούμε. Έγινε, Βάβη μου, καλημέρα. Αγαπημένος μας Σάββας.
Τι ωραία, ξέρεις πως μ' αρέσει αυτό να με παίρνουν. Ναι ρε παιδί μου, μέσα μου πληγώναμε λίγο. Δηλαδή τώρα χτυπάει, αλλά από την άλλη είναι ωραίο. Σου λέει, άλλος πάω διακοπές, θα τα ξαναπούμε ας πούμε σε... Και ειδικά όταν πάνε στην Καλαμάτα. Καλά το σίγουρα, στα, πως θα πάμε αρφαρά. Μπαίνει αρφαρά. Μάλιστα κατευθείαν. Εσύ. Όχι, για να ακούσετε τώρα τι, τι είναι η Πελοποννήση. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος. Είσαι πόσο απόσταση είναι τώρα εδώ. Η Καλαμάτα είναι 1000 χιλιόμετρα να πούμε. Πάρα πολύ μακριά. Από εδώ δεν είναι. 700-800. Ναι, ναι, κάπου πέρα. Λοιπόν, παίρνει ο άνθρωπος. Λέει θα πάω Καλαμάτα. Λες, α, πολύ ωραία. Πού θα πας στην Καλαμάτα και... Σου λέει το μέρος και λέει έλα για πλάκα το. Ο ένας τον άλλο να πούμε του βγάζετε τα μάτια. Τέλεια τα αρφαρά, τέλειο μέρος και εγώ εκεί θα πάω. Ωα, Πελοποννήσου. Λέρε, λέρε. Για πλάκα το είπα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για τα αρφαρά, σας ακούνε τώρα τα πάσα εκεί, θα σε κοιτάνε με τους γκράμους. Άμα ακούτε ένας αρφαραίος να μου παρεξηγηθεί. Αρφαρά, είναι εξωτικό όνομα, ακούγεται πολύ. Τα αρφαρά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάμπη, ναι. Μπορεί κάποιος να πει στους υποψήφιους του Βελόπουλου ότι τελείωσαν οι εκλογές, κάθε πρωί βρίσκω, ξέχασα να σου το πω. Τι? Ένα διαφημιστικό από μια υποψήφια. Ακόμα και τώρα μοιράζουν. Δεν ξέρω. Ή κάποιος μου κάνει πλάκα, τα είχε σπίτι του και μου βάζει κάθε πρωί στο αυτοκίνητο. Ή νομίζει αυτή ότι δεν τελείωσαν οι εκλογές και ακόμα ψηφίζουν. Οι εκλογές δεν σταματάνε. Χριστίνα, το πιο ωραίο μας. Ναι. Το πιο ωραίο μέρος είναι η Φινικούντα. Ναι, ωραία είναι. Στο νομό. Υπάρχει κάτι καλύτερο δηλαδή. Το χωριό μου, το Καραμανόλι. Τι ψάχνεις. Το Καραμανόλι. Καραμανόλι. Έχει ανθρώπους. Πώς δεν έχει καμιά κατοσταριά. Μιλάμε για μεγάλο χωριό. Το Καραμανόλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, να βγει ο Φωτιάδης να μας μιλήσει για το Καραμανόλι. Θα σου κάνει τραγούδι για το Καραμανόλι. Παρακαλώ. Καλό, καλό, καλό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και είσαι συμμετέχεις σε ένα ρεφρέν, Ποιος, εγώ. Χριστίνα. Ναι. Έγραψε ο Παύλος. Τι, για πες. Λες, κάνεις το, λες το λάλο, 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 λά. Λα-λα-λα-λα-λα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα, έγινε. Σε βλέπουμε, τσάου τσάου. Λέει, μοιράζουν τώρα εδώ φίλος μας, λέει, υποψήφιοι του Βελόπουλου μοιράζουν ακόμα φυλάδια. Μπορεί να ξεμείνανε και σου λέει να τα πετάξουμε. Να πάρε, αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε και εκλογές. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ σίγουροι είμαστε, ας πούμε, ότι ήρθε εδώ τώρα θα πάμε μπροστά για μια οκταετία, όχι τετραετία απλά, γιατί αναδιαμορφώθηκε το κράτος, ξεκάθαρα στην παρούσα φάση. Γενικός Γραμματέας Φερρυππίν Δημοσίας Τάξης είναι ο αρχηγός της Ελλάς, που ήταν ο υπεύθυνος πέρυσι το καλοκαίρι, ο αρχηγός της Ελλάς, του οποίου ζητούσε την παρέτηση η Νέα Δημοκρατία για τα γεγονότα στο Μάτι. Χθες διορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας. Του ζητούσε την παρέτηση για να, λογικό, για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος για να μπορέσει μετά από ένα χρόνο να αναλάβει τη Γενική Γραμματεία. 30 καινούργοι νέοι Γενικοί Γραμματείς. Έτσι, τα καλύτερα βιογραφικά, μερικά από τα καλύτερα βιογραφικά της χώρας διορίστηκαν. Εντάξει, ρε παιδί μου, έρχεται αναδιάρθρωση του κράτους στην παρούσα φάση. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα, κυρίες και κύριοι, δυνατή, ακμεόντατη, καλοκαιρινή, αφού ξεπεράσαμε τον Αντίνο. Πάμε τώρα, πρέπει να βρούμε ο Βίτα, τι θα, νομίζω πηγαίνει αρσενικό θηλυκό. Ναι, αλφαβητικά πηγαίνει και αρσενικό θηλυκό. Αν δεν κάνω λάθος, για να υπάρχει έτσι ένα ισοζύγιο, ας πούμε, στην ονοματοδοσία. Άρα, από Βίτα. Αλλά και πώς φτάσαμε στο Α, συγγνώμη, δηλαδή πήγανε μέχρι το... Αλφα! Πες το. Έτσι βγαίνει. Κάπως έτσι βγαίνουν τα. Όχι, άμα πηγαίνουν αλφαβητικά. Αλφαβητικά. Τελείωσε, ρε παιδί. Τα προηγούμενα φτάσαν στο Μέγα. Φτάσαν στο Μέγα. Τα καιρικά φαινόμενα. Τι νομίζουν, τα καιρικά φαινόμενα. Α πούμε, το επόμενο θα είναι από Β', ας πούμε. Και το μεταξύ θα το βγάλουν. Είναι. Αυτή η τάση που επικρατεί τα πολύ τελευταία χρόνια. Τα αρκετά πολλά τελευταία χρόνια. Από τους γονείς ξεκινάει αυτό τώρα, από το σπίτι, από την παιδεία που διοχετεύουμε, που δεν βάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, Μαρίκα, Γιώργο, Γιάννη, Παύλο, τέτοια, αυτά τελειώσανε. Τα ονομάζουν τα παιδιά, ο Ρέστη, που λέει το
το Ρέστης είναι τώρα πάρα πολύ στα πάνω του, επίσης το επιβεβαιώνω. Αλκίνο, αντίνο, αλκμίνη, σμίνη, αρσινόη, ξέρω εγώ, νεφέλη και όλα αυτά. Και σου λέει τα καιρικά φαινόματα, τι να το πούμε. Πώς το πεις, Μαρία. Μαρία, είναι δυνατά. Κώστα. Κώστα, του Κώστας. Από Β τώρα να το πεις βούλα. Από Β γυναικείο, έτσι, περίεργο. Θα βρεις κανένα. Περίεργο πλέον, φυσιολογικό δηλαδή. Είναι φυσιολογικό. Κάτι θα βρω, κάτι τέτοιο. Βιολέτα. Αλλά όχι. Φαινόμενο βιολέτα. Βιολέτα. Βιολέτα είναι κάτι πολύ ωραίο για να είναι καιρικό φαινόμενο. Γιατί ας εφάει φαινόμενο. Φαινόμενο είμαι εγώ. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πάμε να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Δυνατότατη και ακμεότατη, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό μας, στο πρωινό της Τεταρτούλας μας, Τετάρτη 17 του μηνού, 17 του Ιούλη. Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα. Εορτάζουν ο Μαρίνος, η Μαρίνα και για κάποιο λόγο η Αλίκη, λέει η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλεξάνδρα και η Αλέκα. Το εορτολόγιο. Αλλά ας έχουμε μέσα μας βαθιά κλεισμένο το όνομα Μαρίνα και να είμαστε σίγουροι. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης είναι σήμερης. Η δικαιοσύνη η οποία διαπρέπει εδώ στην χώρα μας. Χθες είχαμε και την αποφυλάκηση του Αριστίδη Φλόρου, ο οποίος είχε υποβάλει αίτημα αναστολής εκτέλεσης ποινής του στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων που δικάζει δεύτερο βαθμό την υπόθεση και το δικαστήριο ομόφωνο την έκανε δεκτή. Την υπόθεση και κάτι εκατομμύρια να πούμε, εκατοντάδες κάνανε φτερά. Υπόθεση της ενέργεια. Τώρα τίθεται και το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα επιστρέψουν οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίστηκαν έτσι πολύ ωραία τις τύχεις ενέργειας να αποκαταστήσουν την τάξη. Έλεγε προχθές ο ιστολογικός Χατζηδάκης ότι δεν έχουμε, λέει, λεφτά να βάλουμε κολόνες. Ασχέτως που αυτό δεν είναι δικαιοδοσία της ΔΕΗ, είναι άλλης, έτσι, άλλου οργανισμού για να τοποθετεί κολόνες στους δρόμους. Φαντάζομαι κάνεις από τα Εξάρχεια είναι αυτός ο Φλόρος. Και αυτό θα κάνει. Απελευθερώθηκε και θα πάει να μπει σε κανένα πανεπιστήμιο τώρα και θα είναι μέσα στο άσυλο. Οπότε θα πούμε καλό το άσυλο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα τα Αλάνια του Λίμπερου. Καλώς το να, καλώς το να. Χαιρετίζω σε όλα τα Αλάνια. Χαιρετίσματα από το Αράο. Αράο, το μαγευτικό Αράο. Πες τον κύριο να μην βγαίνει πολύ στο ράδιο, γιατί δεν ξέρει από πολλά πολυβεντία. Έτσι. Που μας είπε τώρα να του κάνουμε για το Young Boys. Τι σημαίνει Young Boys τελικά, δεν είναι τα νεαρά αγόρια? Young είναι οι νεαροί στα γερμανικά. Και Boys είναι τα αλάνια. Τα αλάνια είναι. Στα αγγλικά είναι αυτό. Boys, δεν ξέρεις τι είναι το Boys. Boys, 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 boys. Που λέγεται το τραγούδι. Αυτά είναι στη Βέρνη. Μάλιστα. Γιατί οι κύριοι, οι χτες που με έκραξανε. Δεν σε κράξανε. Είπε, πλακίτσα σε κάνω. Το ξέρω, αλλά τέτοια πλάκα δεν λένε το όνομα. Αυτοί ξέρουν μόνο τη Ζυρίχη. Τι να ξέρω, λοιπόν, ούτε την Κοζάνη ξέρω. Μέχρι την Κοζάνη. Να τους πω εγώ, άμα σηκώνουν πλάκες, να τους κάνω εγώ πλάκα, που θα πήξουν ή θα ξαναμιλήσουν. Λοιπόν, το ωραίο ξέρεις τι είναι, αυτό το όνομα που είπανε, τα λεφτά, τα έχει στη Γενέβη κάτω, στα γαλλικά τα σύνορα. Λάθος πληροφορίες έχουνε. Και όταν τον είπα εγώ, να με πει για την κάρτα, αυτός άλλα με απάντησε. Άμα έχει, λες, συναλλαγές και δεν ξέρω τι. Αυτά είναι άλλη αλλού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι. Η κάρτα που πληρώνει κάθε μήνα, εγώ τον είπα. Άμα δεν με καταλαβαίνει, να πιάσει κανέναν ντόλμετσας λέγονται αυτοί. Πώς λέγονται. Κανέναν ντόλμετσας. Μάλιστα, ωραίο. Σα σαράικο ακούγεται αυτό.
πήγαμε πάνω με τον Ντόλμετσα. Άρα, κάναμε κάτι. Λοιπόν, περίμενε τώρα, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, αυτός άλλη μη λέει ονόματα γιατί θα την πατήσεις κι εσύ κι εμείς. Κι εμείς. Να, ονόματα. Ύστερα. Ναι. Είπε όνομα χτες. Δεν, τέλος πάντων. Μας είπε... Άστο, πάμε παρακάτω. Το παρακάτω. Ναι. Τον ιδιοθέτηση λέει ο Ελβιτός τον ιδιοθέτηση. Τον έκανε... Εδώ αυτοί ναι. Δεν συγκυρνάνε. Ένα καφέ που κάνει 4:30 ρε μπάμπι. Δεν κερνάνε. Ε, δεν συγκυρνάνε. 4:30 έχει ο καφές ο... Ποιος, ο φίλτρου. Νορμάλ καφές. Νορμάλ, φίλτρου, εσπρέσο. Ναι, πα, δεν υπάρχει φίλτρου καφέ, αυτό βγαίνει από τη μηχανή. Τη μηχανή, ο εσπρέσο. Ο εσπρέσο, έτσι. Ο γάις, εξπρέσο, ματιά του, όπως θα λέει. Η κυρία Μαρίκα τα ξέρει αυτά, αυτή πίνει τέτοιες καφές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ο Ελβετός τον ιδιοθέτησε, λέει, τον άφησε τη γυναίκα αυτός και εδώ άμα αφήσει τη γυναίκα, την έχεις... Την πρίκα φαγωμένη την έχεις μετά. Oh. Θα συνταράξουν εδώ πέρα. Θα πληρώνεις τη γυναίκα και τα παιδιά ναι. Μέχρι να πήξεις. Έτσι, έτσι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Αυτά εδώ τη Ελβετία στα νέα μας. Έτσι, έγινε. Λοιπόν, σε φιλούμε. Χαιρετάω. Α, και να αλλάξουν σύστημα. Ναι. Τα τραγούδια που βγάζει αυτός ο Βίργος εδώ πέρα, ο Βορλάρης. Ο Βίργος ξέρεις. Τι σημαίνει, τι είναι Βίργος. Λοιπόν, λατινικό είναι δεν ξέρω, ο Βίργος. Ναι. Το Βίργο δεν ξέρεις, το έγραψε τα τραγούδια. Δεν το ξέρω, το Βίργο. Πώς, το Βίργο, α, το Βίργο λες, ο Βίργος, ο Βίργος. Το Βίργο λέω, ρε, ναι. Ο Βίργος. Άκουσα ο Βίργος και λέω ποιος είναι ο Βίργος, μάλιστα. Βέβαια, Κώστας Βίργος, τεράστιος. Και, αυτός πέρασε και τον Νικολόπουλο. Ναι, βέβαια. Βίρβος, καλά το είπε, στιχουργός. Νικολόπουλος ήταν συνθέτης. Στιχουργός, ναι. Ό,τι έγινε αυτή η φουρνάρτη στιχουργή, δεν μπορεί να καταλάβω. Και μας πέρα... Άγινε να βάζεις τα ψωμιά σου και τα φρούζα σου εκεί πέρα. Άιντε. Άιντε από εκεί. Άιντε. Φιλιά, τσάω. Δεν τραβάει η ομάδα. Δεν τραβάει, γράψε κάτι καλύτερα. Δεν τραβάει, κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Έτσι, έγινε. Σε χαιρετούμε. Αυτά, άντε χαιρετάω. Άντε γεια. Έτσι, πολύ κράτη. Άντε στα ψωμιά σου. Και να πέσω στα φώτα σου, ρε μάρ. Άντε βρες ο ψωμάκι. Ψωμάκιας. Καλημέρα στην γραμπούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Καλημέρα στην Νάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, είπα και είπα πρώτη. Ναι, ναι. Είπε. Α, εντάξει. Θέλω να πάρω μια ανάσα λίγο από το γέλιο. Έτσι. Να ξεκινήσουμε να βάλουμε πρώτη. Έτσι. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Μαρίνα, μου πεις τώρα σήμερα γιορτάζεις και σήμερα έχεις καμία Μαρίνα. Όχι, δεν φτάνει κάτι. Λίγο να ερευνήσουμε. Φτάνει με τις τούρτες και τα τέτοια. Τελείωσε το διήμερο, ναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Κάποια στιγμή όταν θα μπορέσουμε στην ημέρα μετά τη δουλειά που θυμηθώ σου βγάλω μια φωτογραφία από ένα κασκόλ που έχω να σου στείλω για το λόγο του αν θες ότι το έχω δηλαδή Young Boys, κυτρινό μαύρο. Σόπα! Μάλιστα. Young Boys και όταν πήγαμε στη Σερβέτ στη Γενέβη το 99 Σερβέτ εκεί Κιζερίδης πάνω στα κάγκελα να πούμε. Έχω μπει μέσα στο γήπεδο Μπάμπη και βγάζω το κασκόλ, το ανοίγω, ξέρεις, και τους το δείχνω και έρχεται ο αστυνομικός που μου λέει στα γενικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε το μέσα. Τι λες. Την επόμενη φορά που θα το βγάλετε, δεν θα φύγετε από την Ελβετία. Το κασκόλ του Άρη ή το κασκόλ του Young Boys. Του Young Boys. Σώπα ρε, άντε ρε τον ανάβω. Δεν θα φύγετε από την Ελβετία. Ας κάτσουμε εκεί καλύτερους μισθούς, έχει, ωραία, και εμείς αυτό θέλαμε. Ναι, για πάνε. Ένα σαπτικάκι ήταν μπαμπή, ήμασταν 300-500 άτομα. Ένα σαπτικάκι, ένα βανάκι, δεν ήταν πολύ. Ναι. Καλά ο έλεγχος μας κάνανε στην πόρτα, μπορεί να έχουμε λαγίες από τότε ακόμα. Σώπα ρε, τόσο πολύ, έτσι Ελβετοί, δεν τους το είχα. Ελβετοί. Ναι. Μ' ανήκει και τα δύο τα πόδια, μ' ανήκει και τα δύο τα χέρια και όταν λέμε με πιάνει, με τα σπατεύει, με τα σπατεύει τώρα, όχι ξέρεις, σαν κουμπάει και παίρνα, παντού. Αφού τελείωσε το ψάξιμο, η γυναίκα μου κάνει μια welcome sir, καλώς ήρθατε κύριε, ξέρεις, θα σε ψάξω πρώτα, αλλά μετά θα είναι ευγενικός. Θα είναι ευγενικός μαζί σου. Όταν προκάλεσες, γιατί προκαλείς, όταν βγάζεις τον άλλο το κασκόλ του Young Boys, και την επόμενη φορά που θα το κάνεις, θα έχεις συνέπειες.
Μάλιστα. Θυμήθηκες τώρα και... Δηλαδή επειδή αναφέρθηκε τώρα ναι. ο συμπαθός ναι, ναι, ναι. Έτσι, σε βλέπω να ετοιμάζεσαι έτσι, μέσα στο μυαλό σου κιόλας για τα μεγάλα ευρωπαϊκά ταξίδια, τη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του Άρη που έρχεται, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα ίσως. Έτσι, το έχεις στο μυαλό σου. Το θέλω σαν τρελός, έτσι θέλω να πω και στο Μίλης, θέλω 1002. Ναι. Γερή να είμαστε ό,τι θέλει ευγήνει, παντία καλά. Καλά, έτσι, δεν είναι. Το μόνο σίγουρο. Θέλω, το θέλω, σαν ποιος ζωγόντας δεν θέλει την ομάδα του να περνάει. Βέβαια. Γιατί και ναι, είναι λίγες. Γενικά οι ομάδες μας. Κάβλι παίζεις με τη Χριστίνα και ένας από τους δύο θέλει να κερδίσει. Εγώ κερδάω. Δεν έχουμε παίξει, αλλά. Δεν έχουμε παίξει. Ποτέ. Σε παίξω τώρα ένα ταυλάκι, κλείσω την εκπομπή. Εγώ κερδάω. Σε βάλω τώρα μέσα να γίνει γαμός. Ορίστε, σας έβγαλα και την υπόλοιπη μέρα. Λοιπόν, ο κόσμος πλέον δεν παίζει ταύλι ο κόσμος. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να θίξουμε στην εκπομπή. Έχει εξαφανιστεί το ταύλι από τα καφενεία, από τις καφετερίες. Οι φοιτητές. Δεν βλέπεις εσύ κανέναν να είναι χαλαρό για να παίξεις ταύλι, μπορεί να είσαι χαλαρός. Εντάξει, πας για καφέ, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Όλοι τώρα τρέχουν και κάνουν και ράνουν. Παίζουν στο ίντερνετ, ρε. Όλοι αυτοί που βλέπουν τσούκου τσούκου να πούμε ταύλι. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια. Ούτε καν η φοιτητό σαν νεολαία. Η ελπίδα αυτού του τόπου που τα παλιά τα χρόνια εκεί στη Μελενίκου τσάκα τσούκα τσάκα τσούκα. Τώρα παίζουν κάτι τίτσου, κάτι μίτσου. Τώρα άντε βρε, άντε για τα χάσαμε όλα. Να του Υπουργείο Παιδείας κάτι να μεριμνήσει, να επαναφέρει. Όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν μπαμπιέ, ναι, όντως χαθήκαν τα παλιά παιχνίδια. Έτσι, τίποτα. Αχ, μας τα πήραν όλα. Πρέφα, Θανάση, Πόκα. Όλα αυτά, τίποτα. Μάλιστα, έγινε. Μακαρά. Έτσι, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Εσύ που ήσουν και προσφάτως, μέχρι προσφάτως η φοιτήτρια, παίζαν οι φοιτητές ταύλι. Τίποτα. Εγώ έπαιζα κανένα ταυλάκι. Κανένα ταυλάκι. Αλλά οι περισσότεροι αυτό κάτι χαζομάρες με τράπουλες, αυτό το τίτσο, άμα το ξέρεις. Πώς θα πάμε μπροστά, νεολαία, όταν στα φοιτητικά σου χρόνια παλιά βάζανε ξυπνητήρι για να πάνε για καφέ για να παίξουν ταύλι. Είχε στις λέσχες, είχε στα κηλικία των σχολών, είχε καφετερίες σε όλες. Έτσι δεν πρέπει. Πρέπει. Τουρνουά από εδώ από εκεί. Τώρα τίποτα με ένα κινητό και face up και αυτό και εκεί. Και swap, πώς τα λένε. Αχ, το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να επαναφέρει, πρέπει να διασώσει το. Στην παραλία. Πήγαμε διακοπές και δεν είχαμε να φάμε ή δεν είχαμε χώρο να πάρουμε πράγματα, αλλά κουβαλούσαμε ένα τάβλι. Πάντα, πάντα, σε οποιαδήποτε. Έχουμε σε όλα τα πέταλα της γης, έχουμε ταξιδέψει σε όλες τις παραλίες, μάλλον σε όλους τους κόλπους της Ελλάδος τέλος πάντων. Γιατί στα εξωτερικά δεν έχουν θάλασσες. Ταξιδεύαμε με ένα τάβλι παραμάσχαλα και τώρα τίποτε στο καλοκαίρι. Τι κάνεις, πάτε στις παραλίες, κάνετε μπάνιο. Τι κάνετε δηλαδή. Βρίσκα ένα σταυρό, Άλεξο. Ούτε καν, ούτε και σταυρό. Πάνε και τα σταυρό, ποιο είναι. Κινητά, κινητά. Να έχετε καταστρέψει όλα τα γουριμάξι, όλα οι άλλοι. Παρτηθείτε όλοι οι αλήτες. Δεν πρέπει να πούμε κάτι τέτοιο ως πρωινή εκπομπή που σεβόμαστε στον εαυτό μας. Πρέπει να πούμε να. Αλλά τώρα επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Οπότε πάβουν αυτά να υφίστανται από την πλειονότητα. Τώρα νομίζω. Θα μας ξεριμάξουν. Από την πλειονότητα τώρα μέχρι, μέχρι την Κυριακή το βράδυ ή μάλλον μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή των εκλογών. Με τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ουρλιάζανε για την καταστροφή που έχει τον Αρμαγεδόνα που έχει πέσει στην χώρα. Από τη Δευτέρα και μετά νομίζω ότι τα πάντα λειτουργούν μέσα σε πλαίσιο ομαλότητας. Έμεινε και, βουλή, έμεινε και η Βουλή ανοιχτή το καλοκαίρι. Yeah. Μιλά, που... Αυτοί είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι. Εσύ εντάξει, όλα να πούμε. Yeah. Πού πας, πας στην γιατριάδα σου, πας στην Κατερίνη, πας στο ένα και άλλο. Α πούμε στη Βουλή, καλοκαιριάτικα το σκέφτεσαι αυτό. Ζεστή το λόγο επειδή θα πάει διακοπές και θα πάνε, θα είναι ανοιχτό το τέτοιο. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Και έλεγα που χάθηκε αυτή η ψυχούλα, ανησυχήσαμε. Πάρτα τώρα να τάγει. Για καθοριστική. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σου, Λευτέρη. Έπρεπε να γίνει. Ένα καθοριστική. Πήγανε και να πάρε. Πήρα να πω και το προηγούμενο. Και πάνω που λέγαμε έτσι για τους γενικούς γραμματείς, ας πούμε, οι οποίοι διορίστηκαν από την νέα κυβέρνηση, γενικός γραμματέας αθλητισμού, γιατί θα μας απασχολήσει, φαντάζομαι, στα υπόλοιπα 4 χρόνια. Ο Γιώργος Μαυρωτάς, προερχόμενος από το ποτάμι,
Που ήρθε το ποτάμι να φέρει νέα ήθη στην πολιτική και όλα αυτά, ας πούμε, χωρίς τους παλαιούς. Φαίνεται. Νομίζω ξεκάθαρα τα νέα ήθη. Ο οποίος Γιώργος Μαυρωτάς, αυτό και εκπρόσωπος νομίζω του κομματός, είχε προκαλέσει έτσι τη μήνη των φίλων του ΠΑΟΚ στο παρελθόν, αλλά αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα φαντάζομαι, το 2017-2018, όταν είχε αναρτήσει στο Twitter μία είδηση για την αναστολή προστίμου της ΕΚΑΠ τότε, με σχόλιο «Αυτά είναι διλήμματα, μείον 3», κάνοντας αντιπαραβολή για την τιμωρία τότε, έτσι τα ταραγμένα χρόνια του ΠΑΟΚ, τα μείον 3 με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον ένα με τον άλλο που είχε, ας πούμε, παίζαν αυτές τις υποθέσεις, και λέει «Αυτά είναι διλήμματα, μείον 3 ή μείον 44, 44 τα εκατομμύρια, ας πούμε, του προστήματος της ΕΚΑΠ, πλέον, ας πούμε, και αυτός ο πρώην βουλευτής του ποταμιού κατέχει μη κυβερνητική θέση, οπότε άκουσα τα συμπεράσματα νομίζω για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Όταν είπαμε εμείς εδώ ότι θα βγει ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα, δεν μας ακούγατε, ας πούμε, την επόμενη των ευρωεκλογών δώσαμε την πρόβλεψη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βάβο, καλημέρα. Καλώς την, καλώς την, καλώς την. Στην Ανακή. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Λέτε για τα κυβερνητικά. Για τα πολιτικά. Τώρα μας έπιασες, είπαμε να πούμε, να ρίξουμε τις θεαματικότητες, ακροματικότητες εκπομπής. Όχι, δεν τα ξαναλέμε, τα πιάνουμε, κάνουμε απλά έτσι μια... Ξεφυλίζουμε. Α, λέτε για τα υπουργεία ίσα. Τα υπουργεία, εμείς πότε θα γίνουμε γενικής γραμματής, δηλαδή δεν, μια θεσούλα δεν είναι... Αγίου ποτέ, εμείς είμαστε... Είμαστε, γιατί γενικός γραμματέας... Εμείς είμαστε τα τσιράκια. Τα τσιράκια. Γενικός γραμματέας πρωινού ξυπνήματος, δεν μπορώ να γίνω κι εγώ, δεν έχω βιογραφικό, δεν κατάλαβα. Για σένα κανείς δεν ξέρει τι επιθυμεί. Όλοι λένε τι επιθυμεί. Εγώ πάντως δεν επιθυμώ το κακό του εχθρού μου. Εγώ το επιθυμώ. Γι' αυτό κατάσχεται προς την πρωινή εκπομπή πάντως. Έτσι, γι' αυτό. Δεν θα διορίσω. Κι άλλα, ναι, εκεί τι λέει, δροσιά έχει. Δροσιά έχει, λίγο θα είναι βίντεο. Δεν λέει να ζεστάνει. Δεν λέει να ζεστάνει. Θα είναι λίγο ακόμα και τα καλοριφέρ. Κουβέρτερ, φαντάζομαι, μάλλον κουβέρτερ. Από τα inverter στα κουβέρτερ. Πάρε πλάκα αυτό το λόγο επειδή. Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Τι άλλα νέα. Τίποτα, μωρέ, ησυχία, ησυχία. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν λίγο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας, να κινηθεί το πραγματάκι. Παίρνουν οι φίλοι στην εκπομπή, φύγανε όλοι. Παίρνουν οι φίλοι, φίλοι για πάντα, παίρνουν εδώ, όχι, όχι. Άντε, καλά, άντε. Άντε, καλά, ησύχασες τώρα, ε. Να κάνεις διάλειμμα, ησύχασες. Θα λέμε ξανά γιάγια. Τι ωραία, αυτό να ενδιαφέρει τον κόσμο για τη μακροημέρευση αυτής εδώ της εκπομπής. Άμα παίρνει ο κόσμος και γίνεται δουλίτσα. Δουλίτσα να υπάρχει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαμπή. Έλα, αγόρι μου. Τον έκανες τον καφέ. Βαμπή μου. Άκου και η Χριστινάκη. Το άκουσες το τραγούδι? Ναι. Αυτό το τραγούδι είναι που το τραγουδάμε οι δυο μας. Ναι. Καθιερώθηκε έτσι στη συνέχεια. Μπράβο. Έχω και το άλλο το τραγούδι. Ποιο είναι το άλλο? Στην οικοδομή που ακούγεται το σφυρί, το σκεπάρι. Για σκεπάρι. Άκου λίγο. Για μόνο. Αν νομίζει κανείς ότι παίζουμε στο Wembley. Δεν μου λες μπάρα, μπράβο. Ναι. Ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο να μεταδώσει τραγούδια από το τηλέφωνο. Έτσι, αμπράβο, αμπράβο. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνουμε και πολλά, αλλά δεν πειράζει. Ήμασταν εκεί, ξέρουμε. Αν θες να φύγεις, φύγε και μην ξαναγυρίσεις. Του Μπεκατζή. Τι έχω να πω, αγόρι μου, είσαι μεγάλη φωνάρα. Το έχω να πω. Και μεγάλος στιχουργός. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν, πες του να τα ψάκια μην τα βάζει με τον επίτιμο πρόεδρο με τον Ναράου, θα έχει να κάνει μαζί μου. Γιατί θα έρθω από εκεί πέρα και θα του πετάω τους δίσκους έτσι. Έτσι, τους δίσκους, σε παρακαλώ, τους θέλουμε μέσα στους δίσκους, γιατί είμαστε και καλλιτέχνες. Όχι, τους δίσκους, τα ταψιά. Γιατί ως γνωστόν είσαι και πρωταθλητής στο ταψί, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήμουν και παλιού δίσκοβος, κάτσε καλά πες τον, μην τα βάζεις. Κάτσε, τόσο πολύ ρίξω. Ήσουν ο παλιός δίσκοβολος. Ναι! Πα, δεν το ξέραμε αυτή την... Αλήθεια! Λοιπόν, πόσο το πετούν! Αύριο το πρωί... Αύριο θα τα πούμε όλα, κράτα λίγο! Λοιπόν, άκου τώρα σε πω. Ναι. Παγκόσμια αποκλειστικότητα. Μάλιστα. Σήμερα είναι για μένα μεγάλη γιορτή. Τι γιορτή είναι μεγάλη για σένα σήμερα? Μπάμπη μου, τελείωσα! Τέλος σήμερα τα δικαστήρια! Ωοο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 
Μήπως τέλος, είσαι... αγόρι κάτσε, μου, κάτσε. Τέλος. Μήπως είναι ο Φλωρός ενέργα. Τι, κάτσε να περίμενε. Τέλος. Και σκέφτομαι, από εδώ να το πω, ετοιμάζω διαβατήριο για πάω μεγάλη εκδρομή. 5 χιλιόμετρα Αυστραλία. Εκδρομή, την ψώνησα να πάω. 5 χιλιόμετρα είναι η θέρμη. 5 χιλιόμετρα, 5.000 χιλιόμετρα. Αυτό είναι, 5 χιλιόμετρα Αυστραλία. Συγγνώμη, μπερδεύω εγώ. 5 χιλιόμετρα είναι. 5.000 χιλιόμετρα, πάω Αυστραλία, έτσι την ψώνησα. Την ψώνησα. Πάρω εδώ μένα μια εταιρεία εδώ. Ένα Αριανό που είναι, την ναι, έχει. Ναι, ναι, ναι. Τουριστικό που κάνει πρακτορείο. Αριανό. Αριανό. Ξέρεις εσύ. Από ταξίδια. Πώς δεν ξέρω, ναι, οι Αριανοί από ταξίδια. Είναι Αριανό. Και αυτό που την έχει την εταιρεία είναι Αριανό. Ναι. Βέβαια. Δεν θέλουμε τώρα να κάνουμε διαφήμιση. Όχι, να μα τα στάξει. Δεν κατάλαβα. Όπω όλοι, ναι. Και σήμερα εχθές ήταν δηλαδή τελείωσα, τέλος. Αν θέλει, πες του, εντάξει, τώρα μην μας τα στάξει και χοντρά, μα θέλει να κεράσει ένα ταξίδι. Όχι ούτε ταξίδι, μερικά μπάνια. Στα φλογητά, ρε παιδί μου, ένα ημερήσιο μπάνιο. Στα φλογητά που πάνε. Στο μέχρι εκεί, ρε παιδί. Πότε θα πάρει το τιάδι. Κάτσε, εντάξει. Μέσα. Μέσα. Πάσα, Μπάμπι σουτ και κεφαλιά Κριστίνα Γκολ, μέσα. Λοιπόν, αύριο θα μας τα πει τα περισσότερα. Νομίζω να το αφήσουμε να έχει ο κόσμος. Θεματάκι, θεματάκι. Ρε Μπάμπι, ρε Μπάμπι, ρε Μπάμπι. Έβγαλε τραγούδι αυτός. Δεν το, κανονικά πρέπει να πληρώσει. Έτσι. Ρε Μπάμπη, πρέπει να πληρώσει ρε, ο Ταψάκιας. Ταψάκιας δεν ξέρει, μάλιστα. Ωραία, έγινε, σε κερετούμε. Κερετώ, Μπάμπη μου, κερετώ. Τσάω, τσάω, τσάω. Να πω και ένα άλλο. Να πεις και ένα άλλο. Ο Φουρτούρης μοιάζει τον Ταψάκια. Μάλιστα. Ταψάκια, δες τον, πιάσ' τον, η ίδια είναι η φάτσα. Αν το χτυβάζεις, γκουγκλάρισε και δες τα ψάκια και μας το... Μάλιστα, θα γκουγκλάρω τα ψάκια. Έγινε, φίλια, τσάω, τσάω. Πρέπει να μην θα σε χορέψω στο ταψί. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα και στην άλλη γραμμούλα. Καλημέρα. Σε λίγο θα πληρώνουμε ΑΕΠ για να σας ακούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάντως τα βότανα εκεί στο Τριάδι πρέπει να είναι περίεργα. Τώρα να μοιάζει με ο Φορτούνης με τον Νεφούρναρη, χλωμό. Εντάξει, γιατί όχι. Μπάμπη μου, εγώ ξέρεις, για άλλους ακροατές δεν μιλάω. Ναι. Αλλά παίρνει τηλέφωνο η Κατερίνα και λέει... ποιος είναι εκεί, η Χριστίνα. Έτσι. Χριστίνα. Δεν χάρηκε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχει κάποια τη ζηλία, βλέπω. Έτσι, όλες στάρ έχουν γίνει. Όλες στάρ έχουν γίνει. Και εντάξει, εγώ φταίω που πήγα στη Γενέβη και δίδαξα πολιτισμό. Το 91 να φανταστώ. Το 91, ναι. Και έβαζα, επειδή σταματούσαν μόλις βλέπανε πεζούς, τους έβαζα ένα δύο, τους έκρυβα, ήμουνα με το πούλμαν του Κοπανού, Κοπανού Ναούσης, και τους έβαζα ένα δύο να κάνουν κάνα μισάωρο να περάσει το αυτοκίνητο. Και κάναμε τον κύκλο και ξανακάναμε το ίδιο πράγμα. Έτσι, όπως για το 91 να διγενεύουν και το σύνδημα. Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Έγινε. Καλέμε. Σε φιλούμε, τσάω. Πάμε σιγά σιγά για διαλυματάκι. Πάντως τώρα δεν προκύψε μεγάλο ζήτημα. Βγήκε ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Φωτιάδης και ένα θέμα με τη δικαιοσύνη, ασούμε, με κάτι κτισίματα, με κάτι αυτά, απαλλάχθηκε. Δεν ξέρω τώρα, περίεργα πράγματα. Με την ίδια μέρα που απελευθερώθηκε ο Βασίλης Φλώρος της Ενέργα. Ενέργα όμνες. Τους έχετε κάνεις ποτέ μαζί. Ποτέ. Ψαχτείτε. 7 και 3 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Αγέρωση! Μείνετε συντονισμένοι. Δεύτερη μας ώρα, 7 και 9 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Πιάσαμε τα στοιχηματικά, θα δώσουμε καλά αποτελεσματάκι, όχι από αυτά που είναι σε εξέλιξη, κάτι Ταϊλάνδες, αλλά χθες είχαμε προκριματικά για το Champions League. Ολοκληρώθηκε τα πρώτα παιχνίδια, ολοκληρώθηκαν η πρώτη φάση. Ο Ερυθρός Αστέρας κράτησε με 2-1 της Μπέουγκραντ και πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, σκεντή για Νόμε Κάλιου, 1-3 πέρασε η Νόμε Κάλιου.
Ωραίες ομάδες αυτές είναι για να δίνεις, Χριστίνα, προγνωστικά. Σαμπούρταλο. Σαμπούρταλο. Άντε βρε σαμπούρταλο. Με τη Σέριφ 1-3 επικράτησε Σαμπούρταλο, γιατί είχε επικρατήσει, επικράτησε, πέρασε γιατί είχε επικρατήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Βαλέτα Ντουντελάντζ 1-1 πέρασε η Βαλέτα. Τόρτσβαν Ελσίκη 2-2 πέρασε η Ελσίκη. Ερυθρός Αστέρας Σαούντοβα, όπως είπαμε, 2-1 πέρασε ο Ερυθρός Αστέρας. Φερονικέλη Νιου Σέντζ 0-1 πέρασε η Νιου Σέντζ. Ενώ σήμερα το προγραμματάκι έχει τα παιχνίδια Ρίγα Ντάνταλκ. Πρώτο μάτς 0-0. Άικ Στολχόλμης Αραράτ 2-1 επικράτησε η Αραράτ στο πρώτο παιχνίδι. Καραμπάκ Παρτιζάνι 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ρόζεμπορκ Λίνφιλντ 2-0 το πρώτο παιχνίδι υπέρ της Ρόζεμπορκ. Λούντο Γκόρετς Φερετσβάρος 2-1 επικράτησε η Φερετσβάρος στο πρώτο παιχνίδι. Κλούζ Αστάνα 1-0 στο πρώτο παιχνίδι η Αστάνα. Πιόστ Γκλίβτσε με την Πάτε της Λευκορωσίας 1-1 το πρώτο μάτς. Μάριμπορ Βαλούρ 3-0 η Μάριμπορ στο πρώτο παιχνίδι. Σουτιέσκα Νίξιτς Σλάβια Μπρατισλάβας 1-1 το πρώτο μάτς. Και Σέλτικ Σεράγεβο 3-1 το πρώτο παιχνίδι υπέρ της Σέλτικ. Έχουμε και ένα μάτς για το Europa League. Τσικούρα! Τσικούρα με τη Φόλα. Την ιστορική Φόλα του Λουξεμβούργου, την αγαπημένη μας ομάδα. Φόλα είμαστε πίσω όμως. Τα φάγαμε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Ενώ στις 10 η ώρα, να τι θα κάνουμε σήμερα. Κάτι θα κάτσουμε να δούμε. Στις 10 η ώρα ο τελικός. Ο τελικός ή ο μικρός τελικός είναι αυτός. Την Ισία Νιγηρία δεν είναι ο τελικός του, του Κοπα Αφρικα, Χριστίνα. Θα σας γελάσω. Σας γελάσω, ξέρεις. Δώσε ένα προγνωστικό για το Τινησία Νιγηρία, έτσι. Ρίχτο, 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 ρίχτο. 0-2. 0-2, μάλιστα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Καλώς ήρθα. Τι λες, πάλι, τι τελικός λες στην Ισία Νιγηρία. Χθες έλεγες οι κρατές δυνάμεις Αλγερία με... Πόσο λένε τον άλλο που παίζω μανέ με τη Σενεγάλη, πήγα στο τελικό. Τώρα λες τελικός είναι αυτός στην Ισία Νιγηρία, μας έχει μπερδέψει. Κάθε, να... κάθε μάτς για μας είναι τελικός. Ναι, κάθε μάτς για σένα είναι τελικός. Όλα τα έχεις αλλάξει να πούμε. Ναι. Σενεγάλη, παιδιά, ο τελικός είναι Σενεγάλη Αλγερία. Εντάξει, μην ψάρωνετε. Ναι, τα λέμε όλα. Αυτός πες, μην πεις ώρα, σκεφτά, θα τα βρούμε μόνοι μας. Βρείτε τα μόνοι σας. Στην Ισία Νιγηρία ο μικρός τελικός. Πώς πας τα καφενεία στα χωριά και βαριά τα άλλα να σηκωθεί, σερβιρί σου μόνος σου, φτιάξει καφέ μόνος σου. Γεια γιατί δεν το είχες. Λοιπόν, το έχω την Παρασκευή στις 10 η ώρα τελικός. Τι Παρασκευιάτικα τελικός, Σενεγάλη Αλγερία. Αυτό, είμαστε. Του κάνουν τρίμερο. Γι' αυτό. Έτσι. Ακούς, μη δούνε όλοι ένα ξανθό, ναι. Πάντα λούκα λάκ, αυτό το έχω βαρεθεί από... Με έχω μια... Μέχρι και το βάλει μοιάζω και να πω είναι και για ένα όμορφος ξανθός όλοι με λένε. Καλά εσύ είπες το χειρότερο, μοιάζω με το γλύκο. Γιατί ο Φορτούνης μοιάζει... Όχι, εγώ το κατάλαβα ότι για μένα έλεγε ρε. Ναι. Έπρεπε να στείλω πρώτος μήνυμα, αλλά θα λένε μετά είναι στημένο. Μάλιστα. Ποιος, με ποιο μοιάζω. Δηλαδή, ο άλλος με έβγαλε με το μουσλέρα. Ποιος ήταν. Εντάξει, μέχρι... αφού δεν σε είπαν και Σβιντέρσκι, πάλι καλά. Σβιντέρσκι, ναι. Ο Ραπτόπουλος με έλεγε εκεί μοιάζει με το Μπέρτο. Όχι, λέω ρε, ποιο Μπέρτο εκεί. Αυτά όλοι κάνουν. Όλοι πέστε κανένα όμορφο. Πάμε με τον Γκράουτς, έλεγε. Εντάξει, με τον Μπρατ Πιτ μοιάζει. Με τον Μπρατ Πιτ. Ναι, άρα πέστε ένα τέτοιο. Ναι, εντάξει. Ακούς. Έβαλες και τα τραγούδια έτσι από το ταψί. Με λέω άλλο ταψάγιο, γιατί μας χορεύει το ταψί να πούμε και. Είμαστε σε Mood Night, τώρα θα περάσουμε. Γι' αυτό άρχισε τώρα επειδή του λείπει το ταψί που βγήκε πρωταθλητής, γι' αυτό με λέει ταψάκια. Είπαμε, θα κάνουμε challenge. Τώρα εμφανίζεται στο Luna Park, στο Luna Park ο Sim Boy. Ναι. Πρέπει να στείλουμε. Φωτιάδη να εμφανιστεί στο Luna Park. Ναι. Νομίζω το φούρνο του Luna Park είναι η φυσική μου θέση. Ναι. Θα πρέπει να εμφανίζομαι κάθε μέρα. Να κάνω το γορίλα. Στο τρένο φάντασμα. Να είχα πελάτε σαν τον Αράου και τον Φωτιάδη και τον Παφούλια, θα είχα κλείσει το φούρνο. Γιατί ρε, ο Αράου, θα σε έκανε πέντε. Ο Αράου, είναι κλασικός, θα τα είχα όλα προετοιμασμένα, όλα τα είχα, ναι. Με το που τα βγάζε κατευθείαν με κράτηση. Πώς είναι πρώτο τραπέζι πίστα που κάνεις τέτοιο. Αυτός έτοιμος εκεί, ένα κουλούρι, ένα ψωμί τι θα παίρνει. Θα ξεπουλούσες, δεν θα χρειαζόταν τίποτα να κάνεις στη ζωή σου. Το κουλούρι τη μια μέρα θα έλεγε το θέλω μαλακό γιατί είναι μαλακό, το κάνεις μαλακό, δεν θέλω μαλακό, θέλω σκληρό. Την άλλη μέρα σκληρό, δεν μπορώ να πονάνε τα δόντια. Ναι. Θα βρεις εκεί να κάνει. Το γάλα πάντα φρέσκο, το πίνει όλη μέρα, θα το πίνει. Ναι. Αλλά πάντα θα θέλει να είναι εκείνη τη ημέρα. Μάλιστα. Από το γαλατά. Όλα εκεί. Δεν φτάνει που θα σ' άφηνε τα λεφτάκια του. Ναι, όχι.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το τραγούδι, εχθές τι έγραψε με το τραγούδι. Το τραγούδι ήταν τόσο αποτυχημένο. Ναι, ήταν τόσο αποτυχημένη η μετάδοση του. Ναι, ναι, ναι. Βγήκα εγώ αποτυχημένα, δεν ακούστηκε. Το έβαλες εσύ να παίξει. Δεν ξέρω τι έκανες, δεν πάτησες το ρεκ και μετά πάτησες. Όχι, όχι, το ρεκ παίζει μονίμως. Καταγράφει τον ρεκ. Τι έγινε στην ηχογράφηση. Δεν ξέρω τι έγινε, στο YouTube μετά όταν βγήκε. Δεν ήθελε καν. Μπορεί να. Α, ξέρεις τι. Το YouTube πολλές φορές κατεβάζει τραγούδια για τα πνευματικά δικαιώματα. Πότε πρόλαβε να το κάνει αυτό, λες είναι. Όμως, να, είδες, θεώρησε. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, πολλές φορές. Είδες, το έχουμε ήδη τι οργανωμένα. Και ξέρεις πώς ακούγεται στην ηχογράφηση. Λέει, και μόλις ακούσαμε και το τραγούδι, αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι. Ναι, δηλαδή μετά το διάλειμμα καμπάκι αυτό μπαίνει. Είδες, υπάρχει κράτος. Αυτόματα με το που γεννιέται ένα τραγούδι, κατοχυρώνονται τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί τώρα το καθεστώς είναι λίγο θολό. Έχει διαλυθεί. Πώς το κάνει αυτό, τι παρακολουθούμαστε, τι τεχνολογία είναι αυτή. Αγόρι μου, από αυτό όσους φορές μεταδίδεται τώρα θα παίρνεις λεφτά. Έτσι είναι, έτσι ήταν με την ΑΕΠ. Πώς έγινε αυτό τώρα, αυτό. Είναι σαν τα κινητά, πώς βγαίνεις φωτογραφία και σε λέει Δήμος Στάδε. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνεις ναι, κάπου και στην πυλά και σε λέει Δήμος Καρδίνα. Ξαναγνωρίζει, και ξαναγνωρίζει επειδή είναι δίπλα σου. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή όλα αποτυχημένα ήταν και εσύ αποτυχία και εγώ αποτυχία. Μόνο Φωτιάδης θα παίζει καλά. Έτσι, αγόρι μου, μάθε. Και σήμερα λίγο. Πάλι δεν το έπαιξε για τους καλά. Μάθε λίγο μπαλίτσα από τους άριστους. Έτσι, έγινε. Συγκρατούμε. Τσάω, τσάω. Δύο πρωτοσέλιδα σήμερα με τον ίδιο τίτλο. Μ' αρέσουν αυτά όταν υπάρχει ταύτιση απόψεων των εφημερίδων. Και που είναι πάντα μπαίνω μέσα στην λογική όταν βλέπω πρωτοσέλιδα και τίτλους τη σύσκεψη που γίνεται στις αίθουσες σύνταξης. Το έχω που σκάει ας πούμε συντάξει λέει το έχω τι έχουμε τώρα. Γράφε άκου να δεις δηλαδή πόσο σκέφτηκα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν λένε ας πούμε δεν έχει μπόρες, δεν έχει καταιγίδες άκου μην θα βγούμε σήμερα πρωτοσέλιδο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 3-0 την Νότιχαμ Φόρεστ. Όπως σου λέει, καταιγίδα! Κανείς δεν το σκέφτεται. Τώρα δηλαδή καταιγίδα, επειδή όλοι περιμένουν την καταιγίδα, αλλά εμείς βάζουμε για τα αθλητικά. Νομίζω ότι αυτή η απόψη υπήρχε σε δύο εφημερίδες. Καταιγίδα έχει και Sport Time για την ομάδα του Ολυμπιακού. Καταιγίδα και Sport Day. Τώρα κοιτάει ο ένας τον άλλο και σου λέει ποιος το σκέφτηκαν εσύ. Αφήστε το, δηλαδή έχω ένα καταπληκτικό πρωτότυπο τίτλο. Θυμάμαι εφημερίδα της Θεσσαλονίκης που όποτε ο ΠΑΟΚ κέρδιζε εκτός έδρας στον Ολυμπιακό έβγαινε με το πρωτοσέλιδο ξέσχισμα. Ναι, ξέσχισμα το έχει εκεί, καρμπών. Θα μου πείτε και πάρα πολλές φορές, αλλά ήταν πολύ περισσότερες από τις φορές που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Δηλαδή το εκτός ήταν πιο. Αυτό ήταν. Το έχω. Το κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Ξέρετε. Ή αυτά που κάνουμε, τα αγαπημένα μου πρωτοσέλιδα είναι πάντα με τον Άρη. Κερδίζει ο Άρης Φερρυππίνη με 3-4-0 μια μάνα. Βαρδάρη. Ναι. Καλά, ε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μπάμπη, πήρα να πω για τα άσχημα του νέου ποινικού κώδικα. Δεν γίνεται, Μπάμπη, να θέλεις να ενώσεις τη δύο δωμάτια και να γκρεμίζεις και να βγαίνεις στο διαμέρισμα του διπλανού και να σε αθώνουνε. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, πρέπει να τα ξαναδούν όλα αυτά. Δεν γίνεται και να κυκλοφορούν ελεύθεροι πλέον στο τριάδι αυτοί που τα κάνουνε. Τώρα εσύ με ποιον είσαι. Εγώ είμαι με το δίκαιο. Με το δίκαιο είμαι, Χριστίνα. με το δίκαιο. Και, και εμείς με τον υπουργό είπαμε το όνομα της συζύγου που τη λέγανε Χάιδο και το έκανε Χάιντι όταν την έδωσε και όταν την πάντρεψε με τον Ελβετό. Και βγήκε και το μόνιμο τραγούδι. Χάιντι. Στο γάμο αυτό χορεύανε. Το Χάιντι. Δεν έχουμε πει τι. Χάιντι και ντε. Δεν είχε ένα τέτοιο τραγούδι, όχι πώς είναι. ID και ντε που τραγουδούσε η. Πώς τη λέμε, ωραία, η Βιτάλη. Η Βιτάλη. Ναι. Έτσι κάνω μια παράδοση. Ναι, τέλος πάντων. Και δεν έχουμε πει κάτι άλλο. Τώρα μπορούν να έχουν κάνει περιουσία στην Ελβετία, να γίνουν ριψάσπιδες, να ρίξαν και να παρατήσανε τις σκοπιές στο Πετρίτη. Εμείς καθίσαμε εδώ. Αγωνιστήκαμε, είπαμε να μην τα ξαναλέμε, το κτίριο του Ρόλεξ θα είχαμε. Δεν θέλω προσωπικές κόντρες, θα βγει και ο υπουργός θα τα πει. Μάλιστα, έγινε. Αυτά. Γερετούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Παπί. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, Χριστινάκη. Ναι. Α, τι γίνεται, τι κακομοίρας γίνεται.
Θυμάσαι που έλεγε ο Σταυρίδης, σέφαγα μουστάκια! Στέφαγα μουστάκια, το θυμάσαι. Κατάκα. Σέφαγα τα ψάκια. Τα ψάκια. Από το εξωτικό τριάδι. Λοιπόν, Χριστινάκη, Παρασκευή θα πούμε τα σκουράκια. Σκουράκια, Παρασκευή. Θα βρούμε κάποια σκουράκια. Θα είσαι εδώ ή θα είσαι στο εξωτικό, στην εξωτική Αθήνα. Θα είμαι στην εξωτική Αθήνα, αλλά θα πάρω τηλέφωνο. Θα πάρει τηλέφωνο. Ωραία, θα βγούμε και οι δύο, θα πούμε τα σκουράκια. Κλείνουμε από τώρα θέση για την Παρασκευή. Λοιπόν, ετοιμάζω αύριο να φέρω και τη τέτοινα. Το λάδι για το μαύρο σμα, τη σκόνη, από το εξωτικό τριάδι. Από την τάπα, γιατί έβγαλα τώρα, έβγαλα ένα δείγμα και την ξανάβαλα, την τάπωσα πάλι, γιατί εκεί πέρα ψάχνω να βρουν από πού την παίρνει τη στάχτη. Και αύριο θα φέρω και το εξωτικό το κρυστάλλινο νερό από το πάνω από τα πλατανάκια. Ολύμπιο και κρυστάλλινο νερό. Εθίζεσαι να πιεις άλλο νερό. Βέβαια από τα πλατανάκια. Σας πάω ρε. Το εξωτικό τριάδι έχει τρία ρε. Έχει και σας δίνει και ρέμα ρε. Όποιος έμεινε από ρέμα θα σας φέρνω ρε. Θα παίρνει τηλέφωνο εμένα. Τα λέω εγώ ότι... Τέλος πάντων, κλείσε. Όχι, εγώ πες, πάμε. Με βάζεις τώρα σε υποψίες. Η μία μου λες αθώθηκες. Τώρα μου λες, μιλάς για ρεύμα. Όχι, κοιτάξτε. Μήπως είσαι ο φλωρός. Λέω ότι αθωώθηκα, χθες έγινε το δικαστήριο, ναι. Το ανακοινώνω από εδώ, τέλος. Πήγες στο δικαστήριο, πήγες στο δικαστήριο, πήγες. Καλά θα πάει ο Φωτζάν Φωτιάδης. Είσαι καλά, τι είμαι εγώ, να ψάχνεις, είμαι εγώ. Έτσι, τι είμαστε. Καλά, έτσι, λοιπόν, απλά ενημερώνω τον κόσμο, ναι. Ότι εδώ έχουμε, βγάζουμε την κρέμα, ναι. για τη σκόνη. Για το μαύρισμα, έχουμε το νέο το κρυστάλλινο, τη φλανάχη του λουτράκι που είναι εκεί στην τέτοια, μπροστά σε αυτό εδώ, και έχουμε και το ρεύμα. Κόπη και το ρεύμα, σε δίνω ρεύμα. Μάλιστα, ρεύμα, θα κληρώσουμε ρεύμα. Κληρώσουμε έτσι. 30 μεγαβάτ από εμάς. Φτάνει ρε τα ψάκια, φτάνει ρε. Σέφαγα τα ψάκια, σέφαγα τα ψάκια. Πίσω και σέφαγα. Τσάω, τσάω. Τσάω, παπί μου. Και όνομα τελικά για την τέτοια. Είναι τι, γιατί μιλάει για ρεύμα, είναι δυνατόν. Προκλητικότατο. Ούτε τα προσχήματα. Σε λίγο θα πάει και στη Μύκονο. Η Αυστραλία ήταν μια μάλλον κωδική ονομασία της Μυκόνου, μια εναλλακτική. Εντάξει. Αν όχι αυτός, τότε ποιος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Σήμερα πώς έχω την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα, παιδιά. Πώς κοιμήθηκα το βράδυ, δεν ξέρω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι Παρασκευή, θέλω να τελειώσει η εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι Δευτέρα, είναι από τα παράξενα που γίνονται. Άρα, κοίταξε, έχει τα καλά του αυτό, διότι συνειδητοποιείς ότι είναι Τετάρτη και λες, ουφ. Δεν είναι και Δευτέρα. Δεν είναι και Δευτέρα, δεν έχω πέντε μέρες. Παραλίγο να σας πω καλή εβδομάδα. Είναι αυτή η μουντήλα, είναι το κρύο, δευτεριάτικος καιρός. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω εγώ τώρα χθες, ας πούμε, ότι το πρωτάθλημα λέει δεν μπορεί να μην ξεκινήσει το έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο νομίζω είναι εθιμοτυπικό να λέγεται ότι κίνδυνος να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ακόμα δεν ξεκίνησε, άρχισαν τα όργανα βλέπω και για τα λεφτά. Καλά, ότι ακόμη είναι ρευστά τα πράγματα από τη στιγμή που τα συμβόλαια... Νομίζω σχεδόν ελάχιστες ομάδες έχουν. Τα συμβόλαια των ομάδων που βρίσκονται στην ΕΡΤ είναι τίθεται ένα αμφιβόλο. Ο ΠΑΟΚ είναι χωρίς τηλεοπτική στέγη. Παίζουν πάρα πολλά. Ναι, παίζουν πάρα πολλά. Κοίταξε τώρα, από ό,τι φαντάζομαι τώρα, επειδή η πίτα φαίνεται δεν θα μικρύνει λίγο, νομίζω ότι θα γίνει μεγάλη σφαγή τώρα. Έτσι λέω τώρα. Οι ομάδες υπολογίζουν σε αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά μάλλον θα πάνε λιγότερα. Και τώρα βλέπω ότι το πράγμα λίγο θα σφίξει πάρα πολύ. Όχι, λίγο πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο η Super League, είναι και οι υπόλοιπες ομάδες. Υποτίθεται ότι η ΕΡΤ ουσιαστικά θα χορηγήσει τις δύο κατώτερες επαγγελματικές κατηγορίες και εκεί υπάρχει ζήτημα. Κανονικά, φίλε μου, Βάμπη, αυτό που γίνεται στην Αγγλία, ξέρεις πόσο το λατρεύω το αγγλικό το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στην Αγγλία, δηλαδή οι ομάδες του Champions League παίρνουν περισσότερα λεφτά από ότι αυτές που είναι στην Premier League. Ναι, έτσι, αλλά εντάξει, οι ομάδες της Champions League όμως έχουν και 30-40 χιλιάδες κόσμο και sold out στα παιχνίδια τους. Παρόλα αυτά όμως το κράτος της χορηγεί με καλό, με ένα σεβαστό ποσό, έτσι. Η πρωταθλήτρια παράδειγμα σου κάνει 100 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Παίρνει πιο πολλά από τις τελευταίες ομάδες της Premier League. Ισχύει αυτό. Ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστικότητα. Τώρα στα δικά μας
πλέον θα μείνουμε, στο τέλος θα γίνει ένα πρωτάθλημα 5-6 ομάδων, βαριά. Βαριά, α, γιατί καμία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Φίλε μου Μπάμπη, θα πω αυτό και θα κλείσω. Βεβαίως. Αν δεν θεσπιστεί νόμος ώστε οι χαμηλότερες κατηγορίες να φέρνουν μισότερη χορηγία από το κράτος, θα έχουμε ένα, και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα είναι για... Βασικά για μένα δεν πρέπει να παίρνει κανένας λεφτά από το κράτος. Άλλο ζήτημα. Αυτό... μπορούν να θεσπίσουν αυτό που θέλουν. Θεσπίσουν να, αδία, ναι, να παίρνουν από τη Λίγκα. Να παίρνουν από τη Λίγκα. Να δίνουν οι ομάδες. Ώστε και οι ομάδες που θα ανεβαίνουν απάνω να είναι οικονομικά ισχυρές για να μπορεί κάποιο να γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αλλά αν οι ομάδες είναι οικονομικά ισχυρές, μετέπειτα θα είναι και αυτόνομες. Κατάλαβες, είναι και αυτό το ζήτημα. Και δεν θα ψάχνουν άλλους τρόπους να καλύψουν τις τρύπες τους. Οι λύσεις για το πρωτάθλημα μας και τα αποβλήματα και όλα αυτά είναι 2 ώρες δρόμος να μπορούν να λυθούν, έτσι. Δηλαδή. Στο αεροπλάνο πας στην Αγγλία. Αυτό 2 ώρες δρόμος. Πάμε στα Σκόπια. Βλέπεις πώς λειτουργούν οι Άγγλοι και έρχεσαι και τα θεσπίσεις εδώ για να γίνεις καλά. Ωραία, έγινε, σε φιλούμε. Τσάου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Να προσθέσω λίγο και να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα. Να πω το φίλο που ευαγγελίζεται την Αγγλία ότι εκεί πέρα αν περάσεις κόκκινο σε πιάνουν, φίλε μου. Αν παραβιάσεις stop σε πιάνουν. Τώρα μέχρι να φτάσουμε το να μιμηθούμε τα πρωταθλήματα της Αγγλίας έχουμε όχι 2 ώρες δρόμο, έχουμε 30 αιώνες πορεία ακόμα. Ναι, αλλά στην Αγγλία, στην Αγγλία έχουν φύσε τσίπς να πούμε. Φύσε τσίπς έχουν, είχαμε και εμείς να πούμε, ρέγκα και ρεβίδια και χαλαστήκατε, ήθελατε να εξευρωπαϊστείτε. Λοιπόν, ενίσταμε, γιατί εγώ ματώνω, υδρώνω, να ανεβάσω στο Facebook της σελίδας λόγω επειδή φωτογραφίες τα αποτελέσματα της θεαματικής σκόνης μαυρίσματος του Τριαδίου και εσείς δεν κάνετε ούτε καν αναφορά, ούτε καν μπήκατε στον κόπο να δεις στη σελίδα τη φωτογραφία που ανέβασα. Στις δημοσιεύσεις... Στο λόγο επειδή. Ναι, στις δημοσιεύσεις επισκεπτών. Μάλιστα. Δεν μπήκαν η αλήθεια. Α, τι μας κρύβουνε, τι μας κρύβουνε. Για να δεις την αποτελεσματικότητα της ειδικής σκόνης. Παύλα Στάχτης. Πού είναι αυτό? Στις δημοσιεύσεις των επισκεπτών. Επισκεπτών, ναι, υπάρχει μάλιστα. Τέτοιο πράγμα. Φυσικά και υπάρχει, εννοείται. Και για το φλόρ, άμα πει. Λοιπόν, και Χριστίνα. Χριστίνα, Παύλα, Κατερίνα. Δεν θα πάρεις την Παρασκευή τηλέφωνο. Γιατί? Εσύ δεν παίρνεις τηλέφωνο, απαγορεύεται. Εσύ θα είσαι στο σταθμό πρέπει να είσαι. Πρέπει να έρθεις εδώ. Δυστυχώς. Χριστίνα, θα αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν θα αλλάξουμε τα ποσοστά, τα στοιχήματα, έχεις δίκιο. Είσαι τώρα να τα... Είσαι τώρα να μας αλλάξεις. Δηλαδή, βασικά πρέπει να κάνουμε παραγγελιές από τηλέφωνο. Ζητάμε τραγούδια και λέει θέλω να μου βάλεις το τάδε. Πρέπει να κάνει ο κόσμος παραγγελιές αποτελέσματα. Ή και μάλιστα και του παρελθόντος. Θέλω να μου προβλέψεις, ας πούμε, το Αργεντινή Αγγλία του 90. Θα έχει suspense η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη θα έχει suspense. Θα το κάνουμε να βάλουμε σαν την παραβολή να δούμε. Αλλά, ρε Χριστίνα, όλη τη χρονιά τώρα σε συνηθίζαμε στο στούντιο και τώρα πας να μας πάρει τηλέφωνο. Κάτσε ρε φίλε. Χαλάς το ρου. Δυστυχώς. Θα επιστρέψει με τη Super League όταν ξεκινήσει. Θα τα δώσει όλα. Κάθε αγωνιστική. Όλες τις αγωνιστικές. Πριν φύγεις, θα κάνεις ένα ηχογραφημένο, το βάλει μπάνι. Παιδάκι, σας χαιρετώ. Φιλιά πολλά, καλημέρα. Ναι, να σε βάλουμε να κάνεις όλες και τις 30, πόσες 40, πόσες αγωνιστικές θα είναι φέτος. Να τις πεις όλες, παιδί μου. Μόνο κούκι. Δεν βαριέσαι. Καλά, έχω ξαναπάρει πολλές φορές τηλέφωνο. Τώρα σε θέλει στο στούντιο, λέει. Κι εγώ με θέλω στο στούντιο, αλλά τι να κάνω. Πρέπει να δώσει προγνωστικά και στην Αθήνα. Μου πάρουν γι' αυτή να μοιράσω κανένα εκατομμυριάκι. Κανένα εκατομμυριάκι, κανονικότατα. Γιατί. Α, να το τώρα. Πήγαν τα εκατομμύρια του Τζόκερ στην Αθήνα τα 5,9. Και ξαφνικά πα στην Αθήνα τώρα. Ας πούμε. Πώς έχω κερδίσει εγώ. Πώς είναι τυχαίο, πώς είναι τυχαίο. Μαζί με το Φωτιάδα πάντα τα φάτε τώρα. Σας έχω καταλάβει. Για Μύκονο είστε έτοιμοι. Έτσι, κανονικότατα. 2-31-0-287 και 3-8 FM και ενώ μηνύματα και αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα διαδίκτυα, στα Facebook μας, μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Σιγά σιγά θα οδηγηθούμε στο διαλυματάκι μας. Απλά κάνω έτσι, θέλω να επισημάνω μία. Βλέπω τώρα εδώ γενικότερα με τους τίτλους που κυκλοφορούν στα αθλητικά τα site. Γράφει τώρα ο άλλος, ο ΠΑΟΚ και η Λίπος. Τι είναι αυτό, πες με τον πόνο μας. Αμά κάνουμε να χάσουμε να πούμε κανένα γραμμάριο, ΠΑΟΚ και η Λίπος.
σε λέει, ας πούμε. Αυτά καλοκαιριάτικα, μην γράφεις τέτοια. Και η λίπος, ας πούμε, γιατί λέει θα ξεφορτωθεί συμβόλαια και παίχτες οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό τους. Γράφει και ότι και ο Λάμπρου δεν θα. Δεν βρίσκεται στα πλάνα του Περέρα, αλλά θα ακολουθήσει κανονικά την ομάδα στην αποστολή της Ολλανδίας στο δεύτερο της στάδιο. Οπότε απέτυχε σε αυτήν την πρόβλεψη, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, το ρεπορτάζ το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Να το πάρουμε γραμμούλα και να οδηγηθούμε στο διάλειμμα. Ένα λεπτάκι, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρτίνο. Καλώστονα, καλώστονα. Επίσης, να πούμε για την Αγγλία, παιδιά. Ότι εκεί πέρα αν κάποιος πρόεδρος, αντιπρόεδρος ομάδας στέλνει λευκά πόλο για να την τέσουν σε διαιτητές και τους πιάνουν κάμερες και τους βρίσκουν, τους βάζουν και φυλακή, έτσι, να το ξέρουν. Δηλαδή να θυμόμαστε στην Αγγλία τα 100 εκατομμύρια που παίρνουν οι μικρές ομάδες, αλλά θυμόμαστε και αυτά. Επίσης στην Αγγλία κάνα δημοψήφισμα και τώρα πάνε το γυρίσουν. Ακολουθούν την Ελλάδα, θα παίρνουν τηλέφωνα στα ραδιόφωνα της Αγγλίας και θα λένε ναι, δείτε όμως την Ελλάδα, μια χαρά το όχι έγινε, ναι. Έτσι, και εμείς πάμε να τα αλλάξουμε τώρα. Παντί, αυτοί τουλάχιστον προσπαθήσαν 2,5 χρόνια σχεδόν προσπαθούν να βρουν από το δημοψήφισμά του τρόπο να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να φύγουν, να μείνουν ψάχνουν ουσιαστικά. Γι' αυτό ναι, δεν τώρα ψάχνουν να μείνουν. Ναι. Γιατί ναι, το δημοψήφισμά του όμως δεν έλεγε να φύγουν. Ενώ ο Αλέξης 17 ώρες, παπαπαπ. Έγινε. Ενώ ο Αλέξης 15-17 ώρες το όχι έγινε. Εντάξει, θα πήρε. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, θα δουλέψω λίγο παραπάνω για να πάρω μια μέρα ρεπό. Έτσι, να κάνω διπλοβάρδια. Έκανε μια διπλοβάρδια και άλλαξε, ας πούμε, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Εκεί, όντως, 2-2,5 χρόνια ψάχνουν τρόπους όχι να μπεμπλακούμε, όχι να επανέλθουμε κτλ. Γι' αυτό να μιλάτε μόνο για την Αγγλία. Αυτοί κοιτάνε εμάς. Λοιπόν, είδες πόσο δύσκολο είναι να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ολόκληρη Αγγλία. Με ισχυρό νόμισμα στην ουσία. Ναι. Σου λέει τώρα οι Έλληνες κάτι παραπάνω ξέρω, γιατί είδε τι ανάπτυξη ήρθε σε αυτόν τον τόπο. Είδε που τρώμε με χρυσά κουτάλια, σου λέει πού να πάμε τώρα να φύγουμε έξω από το Μάντρι. Άστα. Μάλιστα. Τι λέει κατά τα άλλα. Αυτά. Κατά τα άλλα καλά, καιρός. Λίγο φθινοπορεινός μου φαίνεται. Καλά είναι, δεν έχει αμάν. Όχι, καλά είναι, μια χαρά είναι. Και το βράδυ είχε δροσούλα, κοιμηθήκαμε ωραία. Μια χαρά. Επίσης δεν έχουμε κουνούπια, παιδιά, αυτό παρατήρησα. Φέτος γίνανε ψεκασμοί μάλλον. Δεν παίζουν ρόλο. Αν και αργά γίνανε ψεκασμοί πάλι, Μπάμπη. Δεν είχε. Θα μου πεις με 20 βαθμούς Κελσίου τι κουνούπινα εκεί. Όχι, έχουν μια χαρά, έχουν εδώ στα μείον κυκλοφορούν αυτά. Αλλά σωστά, δεν έχει κάτι ανθεκτικότατο. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα οδηγηθούμε σιγά σιγά στο διαλυματάκι μας. Η θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 18-28 νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως την Πέμπτη το πρωί. Ασθενείς, μου αρέσει, ασθενείς. Στην Κασάνδρα και στην Σιθωνία επίσης νεφώσεις με μια πιθανότητα βροχόπτωσης υπάρχει κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, έτσι πως ξυπνάμε. 20 με 26 στη Χαλκιδική. Πω, αν δεν να κάνεις μπάνιο τώρα. Καλοκαίρι είναι αυτό. Σημερινή κολυβητή. Το τελευταίο μας διαλυματάκι. Don't you want me? Και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 7 και 41 πρώτα λεπτά στο κουτσουρεμένα μισά ωράκι. Έτσι. Για 19 ακόμη λεπτά στους εδέκτες σας. Το μαγευτικό καλοκαιρινό περίπουλο, επειδή στο κουτσουρεμένο καλοκαιράκι μας. Αλλά πού θα πάει, θα τις ανεβάσουμε τις θερμοκρασίες, θα τα ξεπεράσουμε όλα. 2-31-0-27-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα. Οφείλουμε να υμνήσουμε, εντάξει, η πράξη αποτρόπαια, αλλά η επινοητικότητα ενός τύπου στην Βαρκελόνη, ένας τεράστιος θεούλης εντός εισαγωγικών συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης προσπαθώντας να περάσει μισό κιλό κοκαίνη κρυμμένη στην περούκα του και έχει ένα θεούλη φωτογραφία, έχει να πούμε και ένα τέτοιο, καταλαβαίνετε τι, φανταστείτε, μισό κιλό οτιδήποτε κρυμμένο σε μία περούκα από πάνω.
πώς μπορεί να είναι η φωτογραφία. Μοιάζει λίγο με τον καθηγητή των περιβόητων του ΤΕΙΤΟ ΣΕΡΟΝ. Γιατί ήταν και λίγο. Το μαλλί καταλαβαίνουν ίσως όσοι φοιτήσανε, ας πούμε, στο ίδρυμα εκεί. Αστυνομικοί, λέει, στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης συνέλαβαν έναν Κολομβιανό, ο οποίος προσπάθησε να περάσει μισό κιλό κοκαίνης κρυμμένο κάτω από την περιοχή του. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, ο επιβάτης, ο οποίος είχε καταφτάσει με πτήση από την Ποκοτά, φαινόταν εξαιρετικά νευρικός, παρόλο αυτό τον πρόδωσε. Και όχι ότι η περούκα ήταν, ας πούμε, τρία πατώματα πιο πάνω από το κανονικό το μαλλί. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή των αστυνομικών, τσακάλια, είδες, κατευθείαν το είδα. Βέβαια. Ήταν το μέγεθος και το ύψος της περούκας. Όταν του ζητήθηκε να τη βγάλει, δηλαδή σε έναν έλεγχο πλέον, θα δουν εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, ας πούμε, τη συγκεκριμένη κάλυψη και απόκρυψη. Μπορεί δηλαδή σε ένα σωματικό έλεγχο να σου ζητήσουν, ας πούμε, να περάσεις, να βγάλεις και την περούκα. Όταν του ζητήθηκε, λέει, να την βγάλει, ανακάλυψαν ένα δέμα 503 γραμμαρίων κοκαϊνής κολλημένο στο κεφάλι του. Οπότε ο άντρας συνελήφθη. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ας πούμε, ότι στη Βαρκελόνη τον αντιλήφθηκα, στην Ποκοτά δεν πέρασα από εκεί από έλεγχο. Ήταν όλα καλά. Μπορεί να μην τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο, περούκα φοράει. Μου κάνει εντύπωση. Η Ισπανία είναι, λέει, ένα από τα κύρια σημεία εισόδου της ευρωπαϊκής κοκαίνης και κατασκευής ναρκωτικών, είναι συχνά και σε μεγάλες ποσότητες. Πέραν αυτού, λέει, οι επιβάτες που λειτουργούν ως βαποράκια συχνά συναλαμβάνονται όπως προσπαθούν να περάσουν σχετικά μικρές ποσότητες ναρκωτικών. Σε μια περίπτωση, όταν οι αστυνομικοί στη Βαρκελόνη ανακάλυψαν ένα δέμα με ναρκωτικά δεμένο πάνω στην κοιλιά ενός Κολομβιανού, αυτός ομολόγησε πως είχε καταπιεί και 35 προφυλακτικά γεμάτα με ναρκωτικό. Να σκέφτομαι τη στιγμή που θα πήγε στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα 35 προφυλακτικά. Ήταν στο ταμείο, εντάξει, ρε άνθρωπε, που να πούμε. Καρά μου. Τον είχαν εκεί πέρα 35 ρε σύραμε. Να μας αυτόσεις και εσύ να μου. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Καταπιώ κάτι να μην σκονάκια. Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έμποροι ναρκωτικό χρησιμοποιούν περούκες όμως. Ήθιστε, δηλαδή, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. 4 χρόνια πριν είχε, λέει, συνηθιστεί μια γυναίκα στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης με 900 γραμμάρια κοκαίνης ραμμένα στην περούκα της. 900 γραμμάρια. Εντάξει, το αύξησε το ποσό. Ραμμένα στην περούκα. Εντάξει, άμα έχει καμιά περούκα permanent. Ενδεχομένως. Ναι. Κάτσε μια περούκα ράστα. Βγάζουμε εδώ. Και αργότερα, λέει, στο ίδιο αεροδρόμιο μια γυναίκα βρέθηκε με 1,7 κιλά κρυμμένα σε φυτεύματα στήθους. Ωραία μου δύναμη. Τα με μέσου είναι. Άλλα πράγματα είχαν μέσα. Και πώς τα βρήκαν, τις τα σκάσανε και τις τα πήρανε. Ξέρω, θα πήγε άλλος και τα πιάσε. Είναι δυνατόν. Μπορώ λίγο. Ωραίο αυτό, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσω ως πρόσχημα στο σωματικό έλεγχο. Σύμφωνα με μια υπόθεση, ας πούμε, πάμε να βγάλεις εκεί και μια εγκύκλιο. Πρέπει να σας τα πιάσουμε. Αυτό να ψηλαφίσουμε, διότι ελοχεύει κίνδυνος, ας πούμε, μεταφοράς θανάτου. Καλημέρα στην γραμμή. Έχει πρωτοσέλιδο εδώ στην εφημερίδα Στρατών, ο Τάσο Παπά. Γιατί σε όλο τα χώρο, τι συμφώνησα, λες εδώ, Μητσοτάκη, σε ρωτήσω. Ποιο ωραίο είναι αυτό. Μας έβαλε Sky να ακούσουμε. Μας έβαλε ο φίλος ακροατής να ακούσουμε και λίγο Sky. Γιατί όχι, να σταθούμε κι εμείς πρωινή εκπομπούλα. Μάλλον ότι δείτε εδώ πόσο πιο ωραία τα λένε στον Sky. Εμείς τα λέμε πιο ωραία. Δεν τα λέμε ωραία, γιατί είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, παρατηρώ, βλέπω Sky, ότι υπάρχει ένα κλίμα εφορίας, κλίμα ευτυχίας, διάχυτο, παρούσα φάση, και μας το μεταδίδουν, γιατί αυτός δεν είναι ο ρόλος των πρωινών εκπομπών, να μεταφέρουν με έναν πιο ευχάριστο τόνο τα δυσάρια που θα παρακολουθήσουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κλαίνει τώρα όλα τα λάνια, γιατί μακριά από όλα τα ναρκωτικά είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι πάγια θέση της εκπομπούλας. Θα ποινικοποιηθούν και οι περούκες. Πιάστηκε με μικροποσότητα περούκας. Εκεί πει το θεϊκό, το αγαπημένο μου όλων των εποχών σε αυτά τα ρεπορτάζ. Ή το πριν από πάρα πέρα, πες σίγουρα το έχω ξαναπεί από την εκπομπή, τα ίδια και τα ίδια λέμε. Ένα ρεπορτάζ στο Mega Channel, τότε που ο μεγάλος Πάνος Όμπολος έκανε το αστυνομικό ρεπορτάζ, που έλεγε, είχαν πιάσει τέλος πάντων κάποιος, λέει, και στην κατοχή του βρέθηκε τσιγάρο τύπου μπάφος. Θα μου μείνει για πάντα χαραγμένο στην μνήμη. Καλημέρα στην γραμμή.
Ο Αγγλευτέρη δεν σε καταλάβαμε δηλαδή. Χαχα, μας την έσκασε. Έρε πλακαλαμπούρια σε αυτό το λόγο επειδή. Πολύ πλάκα έχουμε. 2-31-0-2-8 και 3 οκτάρια. Πάρτε και βάλτε και κανένα άλλο κανάλι. Λίγο open. Να συνεθούμε με το Μέγκα. Έτσι το βάλουμε μέσα. Χαχαχα. Και εγώ, πολύ αστείος. Ναι. Είμαστε εδώ στο καλοκαιράκι μας και το ψάχνουμε και το απολαμβάνουμε στο περίπου δηλαδή. Ο κόσμος θα ανέβει όμως ο καιρός, θα ανέβει ο καιρός, το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να πάω να κάνουν κανένα δουλειά και ο τσατσαρός έξω μπαίνει. Λες και ήταν 100 μέρες, 100 χρόνια στο στρατό. Μη μιλάς, απολύω με ψαρούκλες τα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες. Γιατί την επόμενη εβδομάδα, λέλε, πάει για διακοπούλες, πάει να γουστάρει. Αυτό μάλλον κάτι σημαίνει για μένα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να το ψάξω, εγώ δεν το έχω διευκρινίσει. Θα ρωτήσω. Πιθανότατα αν ο Κωστής απουσιάσει, θα επομιστώ εγώ το βάρος πρωινής ενημέρωσης από τις 7 μέχρι τις 10 λογικά. Αλλά θα έχουμε από τις 6, γιατί αν με κάνουμε ένα τετραωράκι δεν κατάλαβα. Καλημέρα. 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 Εντάξει. Αυτό. Παύσαν οι γραμμές μας, εξαφανίστηκε ο κόσμος μετά τις 7.30. Του λέει τώρα εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Το καλό είναι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ότι γλιτώνουμε τον υδρότα που δεν έχει κρύο. Έχει ζέστη. Ναι, ζέστη, μέσα στα λεωφορεία, για εσάς τους Αθηναίοι, μέσα στα μετρά. Τώρα που θα πάω κάτω θα σου πω. Αν έχει υδροτήλας, υδροτήλας. Σίγουρα θα έχει. Θα έχει, δεν μπορεί. Ναι, υπάρχουν λέει μικροί τρόποι. Όταν κάποτε έρθει η ζέστη για να αποφεύγουμε λέει τον... Ξέρεις εσύ, ας πούμε εσείς που είστε γυναίκες και είστε με τα αρώματα. Τα τέτοια, ποιοι είναι οι τρόποι να αποφύγεις, ας πούμε, την υδροτήλα. Την υδροτήλα. Ναι. Θα κάνεις μπανάκια. Μπανάκια. Και αποσμητικούλια. Αν δεν κάνεις μπανάκι δηλαδή. Δεν να κάνεις. Όχι, μάλιστα. Τι τρόπους βρίσκεις εκεί, τι ματζούλες. Ναι. Ακόμη γιατί μπορείς να κάνεις μπάνιο, βγαίνεις έξω, ας πούμε, στα 5 λεπτά και ξανά υδρώσει. Υπάρχουν όμως λέει τρόποι λέει. Αν υδρώνεις μέσα από τις κάλτσες. Καταπληκτικά. Δηλαδή τώρα αυτή επιστημονικές μελέτες. Αν υδρώνεις, άλλαξε κάλτσες. Καταπληκτικός τρόπος για να μην μείνει. Γιατί υπάρχει κανείς που βγάζει. Κάποιοι βγάζουν τα παπούτσια του στο λεωφορείο. Πόσο εκνευριστικό. Τα κτέλα. Τώρα στο 31. Ναι. Γιατί να μην το βγάλεις στο 31 δεν κάνεις. Στο σπίτι σου το αισθάνεσαι το τέτοιο. Τόσες ώρες που θα κάνεις να μετακινηθείς, να ξεκουραστείς. Αν δεν σου βρίσκεται, λέει, στεγνό ζευγάρι, στέγνωσε τις βρεχμένες κάλτσες σου. Έξω. Σκουπίζοντας τις με μία εφημερίδα ή απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Και παίρνα την υπόλοιπη μέρα με γυμνά πόδια μέσα στα παπούτσια. Ήχ, δεν θα γεύσει περισσότερο. Μπίχλα του. Με εφημερίδα. Καταρχήν. Θα μου αφήσουν τα πόδια. Δεν βρίσκει εφημερίδα. Διαβάζει ο κόσμος εφημερίδα. Είναι διαβάζει. Με κανένα τάμπλετ μπορούμε να το τυλίξουμε. Επειδή όμως λέει θα ξαναϊδρώσουν, τοποθέτησε στη βάση σαν πάτους κομμάτια απορροφητικό χαρτί για να μην μυρίζουν τα παπούτσα. Κυκλοφοράς να πούμε, με χαρτί κουζίνας. Καλημέρα στην γραμμή. Για να μην επαναληφθεί. Απλώνοντας λέει ένα αντιϊδρωτικό σπρέι κρέμα ή πούδρα κάθε πρωί μπλοκάρει τους υδροποιούς αδένες όπως ακριβώς σημαίνει και όταν βάζεις τη μασχάλη σου. Λες να βάζουμε εφημερίδα και στις μασκαλές, για να μην υδρώνουνε. Δεν λέει εφημερίδα καλέ, για πούδρα τέτοια. Α, πούδρα, πούδρα και εγώ να βάζω, ξέρω εγώ. Πιάσε ένα sport time λίγο γιατί σήμερα έχω φάει παστούρμα να μου βάλει μέσα εδώ να καλύψει. Αν υδρώνεις λέει μέσα από το πουκάμισο, τοποθέτησε τον καρπό σου κάτω από μια κρύα βρύση. Μάλιστα, αυτό το έχω το εξακούσει ποτέ. Και άπλωσε ένα παγωμένο κουτάκι αναψυκτικού στο μέτωπο. Τι λέει! Άγιο τώρα τρόπος. Τα διαβάζεις αυτά. Έρευνες. Ώστε να πέσει η υψηλή θερμοκρασία από το σώμα σου και να μειωθεί η εφίδρωση. Θα υδρώνω, θα έχω αναψυκτικό και αντί να το πιω θα το βάλω στο μέτωπο. Θα το βάλεις. Εγώ, ναι, πρέπει γιατί... Κι αν έχεις κόψει τα αναψυκτικά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε. Αυτό είναι τώρα double combo. Ανοίγεις βρύση, βάζεις καρπό και σαν κομπρέσα. Βάζεις το κούτελό σου ένα αναψυκτικό, δεν υπάρχει προτίμηση. Νομίζω ότι μπορείς να βάλεις. Δεν λέει έτσι, κάνουν όλα. Πορτοκαλάδες, κακόλες, κάνουν όλα. Μπορώ να το βάλουν πλέον στις ενδείξεις ότι. Ενδείχθηκε ως κομπρέσα. Για να μην επανειληφθεί.
διάλεξε, λέει, ένα αντιϊδρωτικό που να περιέχει άλατα αλουμινίου. Τι είναι τα άλατα αλουμινίου? Ξέρεις τι είναι τα άλατα αλουμινίου? Θα σας γελάσω. Άλατα αλουμινίου. Αλουμίνιο, λέγαμε. Ωστε να κλείσει τους πόρους. Ωστόσο, πολύ δραστικότερα φάρμακα θα σου στήσει, λέει ένας δερματολόγος. Μάθαμε πάρα πολλά από το άρθρο ότι πάνε σε ένα δερματολόγο να πάρεις φάρμακα. Ας πούμε, δεν μας έκανε ιδιαίτερους τρόπους. Πού να βρεις τώρα, βρεις και αναψυκτικό. Το θέμα είναι, ας πούμε, όταν είσαι στο λεωφορείο, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή τη στήση. Υπάρχει όμως. Ναι. Αυτό που σου λέγα για τα εμφιαλωμένα νερά. Ναι, για τι? Να μην υδρώνεις. Ναι. Τώρα θα δώσω άχρηστη πληροφορία γιατί δεν θυμάμαι και ακριβώς την πληροφορία. Ναι. Αλλά άμα θέλει κανείς να το ψάξει. Να το ψάξει για να, το καλοκαίρι, για να μην υδρώνεις πιο πολύ, πρέπει να, άμα θες να πιεις εμφιαλωμένο νερό, να πίνεις κάποιο συγκεκριμένο νερό που θα έχει συγκεκριμένα ιόντα. Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι αυτά. Ανιόντα, κατιόντα. Μέχρι την Παρασκευή θα το ψάξω. Ψάξω, τι μας λένε. Καλημερίζουμε το φίλο του Παραγιώτη και λέει ρεσί, άνοιξε το Sky, μήπως μιλάει και εκεί ο Λευτέρης και τα. Ταυτόχρονα σε παίρνει τηλέφωνο να ακούγεται και σε σένα. Ζωγραφή την ημέρα, αχ, δεν βγάζουν γραμμές. Να έπαιρνε τον οικονόμου, να έπαιρνε τον αυτιά, τον πορτοσάλτε. Και να ακούγεται. <έκανε. laughs> Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Άντε, εσύ καλά. Ναι. Είσαι από τη Σταυρούπολη, δεν σε έχει αγγίξει ακόμα ο πολιτισμός. Ναι. Η Χριστίνα που ήταν κάτω εκεί στα κέντρα αποφάσεων και λοιπά, στην πρωτεύουσα που είχαν πολλά σούπερ μάρκετ και μαγαζιά με καλλιτικά και αυτά, δεν ήξερε να σου πει ότι υπάρχουν ειδικές σερβιέτες για τις μασχάλες? Το σκέφτηκα, αλλά λέω τώρα να λέω για σερβιέτες. Αλήθεια, γιατί να μην. Κανονική σερβιέτα μπορείς να βάλεις, καλά. Στη μασχάλη. Ναι, την κολλάς εκεί πέρα στην μπλούζα σου. Στη μασχάλη από κάτω, για να μην φαίνεται η υδροτήλα από την μπλούζα. Πλάκα κάνεις, πρώτη φορά τα ακούω. Υπάρχουν και. Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένες για να μην βάλεις κανονική. Ξέρεις αυτές με τα φτερά και τι είναι τα φτερά από τα μανίκια. Και φουσκώνεις και μοιάζει με bodybuilder. Υπάρχουν κανονικές. Για τις μασχάλες που μια μεριά τους είναι αυτοκόλλητη και μάλιστα στη μέση δεν έχει αυτοκόλλητο. Άκουρε φίλε, άμα είσαι εμπειροτεχνικός που λέει και ο άλλος, ξέρεις τι θα κάνει. Βάζουν αυτοκολλητάκι στη μια μεριά και στην άλλη, στην πίσω πλευρά της σερβιέτας, για να κουλήσεις το μανίκι και στα πλάγια και στα πλευρά. Για να μην έχει αυτοκόλλητο στην ένωση του πουκάμισου με το μανίκι, ρε φίλε. Εκεί είναι και το σημείο, δηλαδή, στη γραφή του που κάμισε με το μανικιού, δεν έχει αυτόν τον κόλπο. Τους Αμερικάνοι πώς θα κάνουν όλα αυτά να. Το έχουν μελετήσει, να πούμε. Αλλά υπάρχουν, μπαμπ, υπάρχουν. Σερβιέτα μας χάνει. Καταπληκτικό, το βρίσκω θεσπέσιο. Υπάρχει και σερβιέτα. Υπήρχε, είχε κατοχυρωθεί, προσπάθησε να κατατεθεί για ευρεσιτεχνία. Σερβιέτα κοιλιάς, αλλά ήταν πολύ μεγάλη. Τι έκανε σερβιέτα κοιλιάς? Από τη μια πλευρά με την άλλη, ένα πράγμα βαβακερό που τα απορροφάει τους υδρώτες από την κοιλιά. Υδρώνει η κοιλιά πολύ. Να την όχι έχεις. κοιλιά. Όχι, δεν κατάλαβες. Κάτω από το θώρακα που αρχίζει η άνω κοιλιακή χώρα. Εκεί που συνήθως όταν μαυρίζουμε εμείς οι χοντροί κάνουμε μια γραμμή άνθρωση οριζόντια. Μάλιστα. Εμείς που, ναι, εμείς οι χοντροί που κάνουμε τόπλες, εκεί πέρα σε και το σημείο Χριστινάκη, έχουμε μια οριζόντια γραμμή μεταξύ άνω κοιλίας και στήθους. Κατάλαβα, δεν το βλέπει ο ήλιος. Εκεί μπορείς να κρύψεις, όπως λέει και ο Μπάμπης, και μισό κιλό κοκαίνη. Μπορείς να κρύψεις εκεί και να μην είχα πάρει κανένα. Έγινε, σε βλούμε. Φιλιά. Τσάου. Τι μαθαίνει κανείς εσύ τώρα, υποσιάζεται κανένα αυτό να πούμε? Αν βάλεις και περούκα μασχάλης. Εκεί όντως μπορείς να. Ωραία διδάγματα δίνουμε. Ας πούμε, πώς θα γίνεις βαποράκι. Ωραία, Παναγιάρια η Χριστέρα. Ήταν που θέλαμε να γίνουμε εφοπλιστέ, ας πούμε. Βαποράκι. Και με μεγάλα, δεν χρειάζεται βαποράκι. Μπορεί να είσαι και κανένα υπερατλαντικό καραβάκι, ας πούμε. Έτσι είναι, από περούκα και μετά. Καλημέρα στην Γραούλα. Δεν πειράζω. Είναι η φάση του σήμερα. Είναι η φάση του σήμερα. Ναι. Αλλάξτε τι. Μπορείς όμως να αλλάξεις και διατροφή για να μην υδρώνεις. Λιπαρές τροφές, έλαια ή με άντονο άρωμα όπως το σκόρδο, το κάρι και τα κρεμμύδια μπορούν να προκαλούν. Αυτά μυρίζουν κιόλας, δεν είναι μόνο ότι εντονικά κοσμία, ναι. Επίσης το αλκοόλ αυξάνει την εσωτερική θερμοκρασία δίνοντας σήμα στον υποθάλαμο να ξεκινήσει να παράγει υδρότα, ενώ η καφενή ενεργοποιεί το κεντρικό νευρικό σύστημα και τους. Πλήγμα! Με την καφεΐνη υδρώνεις. Το ήξερες? Όχι.
μάλιστα. Δεν το ξέραμε αυτό. Θα τα κόψουμε όλα. Θα τα κόψουμε όλα. Τι αν μας μείνει στο τέλος, ας πούμε. Όλα μας τα κόψανε. Όλα, όλα μας τα έχουν πάρει. Άκου τώρα με την καφέινη υδρώνηση. Ε, και τι θα, για να ψυχτικό σου δεν το πίνει στο κούτελο. Καφέινη την κόνη έχουμε κομμένη. Δεν θα πίνουμε. Ξέρω εγώ να. Μουσκάκι του εδώ. Καλημέρα στην αμούλα. Αφήνοντα τα χρήσιμα με τον. Δεν πειράζει, μάρε, δεν πειράζει. Τι χιουμορίστα που είναι, καλά. Πού τα βρίσκει, να σου πω κάτι. Με αυτόν τον παρουσιαστή που υπάρχει σε αυτή την εκπομπή, τέτοιο χιούμορ. Με όποιον δάσκαλο καθίσει, τα διαγράμματα τα μάθει. Αυτά τα λίγα για το καλοκαιράκι, πώς να αντιμετωπίσουμε τους υδροτές, εφημεριδούλα, επιμέριδε. Γι' αυτό λένε εφημερίδα παραμάσχαλα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ναι. Χριστινάκι μας. Σιγά σιγά έφτασε η ώρα να αποχωρήσουμε αφού σας κάναμε σοφότερους. Τα νεάκια της ημέρας περιορισμένα, αλλά το λόγο επειδή ποτέ δεν στερεύει από αυτά. Θα επιστρέψουμε αύριο στις 6 το πάρα πολύ πρωί. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Στην Άκη μας ευχαριστούμε. Θα ψάξουμε να βρούμε προγνωστικούλια για την Παρασκευή. Κάτι, κάτι να βρούμε, κάτι να σου δώσουμε. Κάτι, έτσι, κάτι, κάτι. Να μοιράσω απλόχερα μερικά εκατομμύρια. Ναι, μάλιστα. Και τυπικά συμπαίκτης του Γιάννη στους Μπακς, ο Θανάσης πλέον. Έτσι πήρε. Μ' αρέσει που βγαίνουν και το σχολιάζουν. Στην Ελλάδα τώρα όλα αυτά. Στην Ελλάδα, ας πούμε, γράφανε από κάτω σχόλια. Βίσμα, ας πούμε, και τέτοια για τον το Θανάση. Στην Ελλάδα, ας πούμε, τον. Δεν θα πω εγώ τη, δεν θα λαϊκίσω και θα πω τη οικογενειοκράτη κτλ. Που ο καθένα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα, από το μεγαλύτερο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ο τομέα παραγωγή, ας πούμε, ή το βιοτεχνίε οικογενειακέ. Στην Ελλάδα, που πάντα κοιτάμε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ, είμαστε, έχουμε στενού δεσμού οικογένεια. Ξέρεις, τους έφταξε. Δηλαδή, θα πέσα εγώ στους μπακς, δεν θα έπαιρνα τον αδερφό μου. Παρακαλώ τώρα. Πρώτο πρώτο να πει. Χρειάζονται ψυχίατρο. Μόνο το λόγο επειδή είναι αμερόληπτο. Δεν έχουμε φέρει. Κανένα συγγενή. Όχι, ερχόταν ο ξάδερφος Ηλίας. Εντάξει. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός. Κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 10. Για λιγουλάκι ακόμη το τραβάνει μέρες πίσω. Παλιός τώρα, εδώ. Σε παρακαλώ. Θες να αποχαιρετήσεις κάποιο συγκεκριμένο από τη Θεσσαλονίκη? Εσένα, μπαμπού. Εμένα, γεια σου, γεια και χαρά. Τον ταψάκια μου. Τα ψάκια. Λίγο περισσότερη μερεντούλα την επόμενη φορά. Σε παρακαλώ, μην την τσιγκουνεύεσαι. Ακρίβεινε. Το κουρασάν εφιδρώνει ή δεν εφιδρώνει? Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά, τσάου. Έτσι.